απόγευμα Δευτέρα, Τετάρτη του Φεβρουαρίου. Μα τι ωραίος Φεβρουάριος, τα έχει όλα, τα έχει όλα. Είδαμε και άσπρη μέρα. Δεν σας είπα εγώ ότι είναι ο γενέθλιος μήνας μου, που τα φέρνει όλα τα καλά. Φέρνει τις απόκρες, φέρνει τους έρωτες, φέρνει τα χιόνια, φέρνει τα πάντα όλα φέρνει. Έφερε και εμένα κάποια στιγμή. Πριν κάτι χρονάκια, δεν θα τα πω τα χρονάκια, πριν 49 χρονάκια με έφερε. Λοιπόν, όχι, δεν έφερε το μωρό του Πετρόπουλου. Το μωρό του Πετρόπουλου μας ήρθε 2 μέρες πριν από το Φεβρουάριο. Μας τον φέρανε οι 3 ιεράρχες. Να το χαιρόμαστε το αγοράκι μας, γιατί ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος έγινε μπαμπάς με την Έρη μας. Η Έρη είναι η... Εδώ πέρα είναι τα παιδιά είναι εδώ στο σταθμό. Τι ωραία. Ναι. Τα αγαπάμε πολύ, την αγάπη μας, επιφυλασσόμαστε, περιμένουμε να σε ραντίσουν για να τους δούμε, αλλά μπορούμε να πάμε να κάνουμε και έφοδο και νωρίτερα, θα δούμε τα γίνει. Σας καλωσορίζουμε. Σήμερα λοιπόν σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχω ένα νεοσμυρνιώτη καλλιτέχνη, μα η Νέα Σμύρνη μόνο καλλιτέχνες βγάζει, και μετά τον Αλφόνσο, πάλι νεοσμυρνιώτης, έχουμε ποιον, το Γιώργο, που όπου Γιώργος και Μάλαμα. Ο Γιώργος, ο Καζίπης... Καζάζης. Να σου πω κάτι, λέω δύσκολο Καζίπης, όνομα. Έλεγα, ναι. Καζάζης Γιώργος, νεοσμυρνιώτης, φωτογράφος, εγκληματολόγος. Ναι. Καλώς ήρθες λοιπόν Γιώργο μου. Καλώς σας βρήκα. Και... με τιμάτε με την πρόσκλησή σας και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε πάνω εγώ στα παιδιά. Εγώ να σου πω λιγάκι, εκ του πονηρού σε έφερα εδώ λίγο, για να σε γνωρίσω και με τα παιδιά να σε δούνε, για να χρησιμοποιούμε φωτογράφο εδώ εμείς που θέλουμε. Υπήρχε και σκοπιμότητα. Υπήρχε και τέτοια και σκοπιμότητα, δεν ήταν όλα τυχαία. Γιατί όχι, χαρά μου να συνεισφέρω όπου μπορώ. Πάντα το κάνω ούτως ή άλλως. Το ξέρω. Γιώργο, τώρα σε ξεκίνησα απότομα, Όχι, μια χαρά, εντάξει. Κάνει κρύο, παγωνιά, είναι έτσι, τίποτα, είναι καιρό για δύο. Ζεστό, ακριβώς. Εδώ είμαστε ζεστή οικογένειά μας. Ζεστό κλίμα, ναι. Κοιτάξει, είσαι κοντά είναι το σπίτι σου από εδώ. Αρκετά κοντά, ναι. Α, μια χαρά. Στην Πλαστήρα, οπότε εντάξει. Και εγώ εκεί, πού μένεις Πλαστήρα, παιδί μου? Ύψος Κενός Σταυρού. Ο Κενός, κάτσε, πού είναι εκεί. Ανάμεσα Εφέσου και Στροφής. Τι ενδιάμεση στάση. Πλατεία, δηλαδή περίμενε ρε εσύ. Μία μετά την πλατεία. Ύψος. Στον Άγιο Χαράλαμπο. Όχι από εκεί, ο Άγιος Όστος είναι σχετικά πιο κοντά, αλλά... κάτσε, περίμενε, όπως είμαι στον παπά δεξιά θα πάω. Μπράβο, στον Πατριάρχη από εκεί είναι. Δηλαδή, έτσι ενώ εγώ είμαι κάτω, εγώ είμαι χαμηλά, εγώ είμαι στη Ριδεστού. Α, στη Ριδεστού. Ναι, εγώ είμαι η τρίτη είσοδος δηλαδή που πάνε τα μάξια για να μπουν, να ανέβουν για τα νεκροταφεία. Είσαι από την πρώτη από εκεί. Ακριβώς, ναι. Πρώτη είσοδο. Έχουμε μια απόσταση. Ριδεστού είναι έτσι ένας γνωστός δρόμος, μπορεί να το είχα ξαναπεί. Λίγο κάποτε πιο ήμουν... δυνατά, έλα. Κάποτε ήμουνα. Ωραία. Κάποτε ήμουνα στη θεατρική ομάδα εκεί του Δήμου και ήμασταν στη Ριδεστού ένα μου διάστημα. Μετά αλλάξαμε. Ναι, μα γι' αυτό. Γνωριστήκαμε στην παρουσίαση του βιβλίου. Τότε μου το είπες. Ναι, μπράβο, θυμάμαι. Μου λες πήγαινα στη θεατρική ομάδα εκεί. Τη Νέα Σμύρνη, ναι, αξιόλογη έτσι. Άρα αγαπάς και το θέατρο. Πολύ, πολύ το αγαπάω. Εντάξει, το ξέρεις 5 χρόνια ότι ο Δήμος έχει εδώ θεατρική ομάδα και εγώ θέλω να συμμετέχω και η αστεία. Στην ομάδα του Δήμου. Πάω του Δήμου. Δεν ξέρω ποιος το κάνει τώρα, ποιος διδάσκει, ποιος κάνει διδασκαλία. Πάντως τότε ήταν η κυρία Μπελή Ντίνα και ήταν πάρα πολύ καλό το τμήμα. Γενικά η ομάδα ήταν δυνατή. Όμορφα. Κάνουν ωραία πράγματα. Ο Δήμος μου έδωσε την ευκαιρία, μας έδωσε να παίξουμε θέατρο σε μέρη που δεν είχαν ποτέ δει θέατρο, όπως ένα χωριό στην Κεφαλονιά. Ξεκινάμε λίγο. Αντίστροφα, σε ένα χωριό που λέγεται Κατελιός στην Νότια Κεφαλονιά και εκεί δεν είχαν δει ποτέ θέατρο. Και είδανε το Δήμο Νέας Μήνης. Ορίστε, είδες. Ναι, πήγαμε στην Τίνο, πήγαμε. Α, σας έπαιρνε διάφορα. Και πηγαίνατε και γύρω-γύρω τότε. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά τότε ήταν πιο καλά τα πράγματα. Ήτανε καλά. Γιατί τώρα είχαν παγώσει με τον COVID. Καλά, μιλάμε τώρα 2000 με 2005. Άλλα χρόνια. Δεν είχαν καμία σχέση. Είχαν και λεφτά οι Δήμοι και τα διαθέτανε αυτά για να τα κάνουν. Εντελώς άλλα χρόνια. Τώρα δεν τα διαθέτουν. Από εδώ θα μου κοιτάς. Εδώ την κάμερα είναι η κάμερα. Πάνω. Ναι, γιατί εκεί θα σε βλέπει ο κόσμος ότι κοιτάς λοξά. Okay. Εντάξει. Όχι, τέλειωσα. Πάνω εμένα κοιτάς, μωρέ. Και αυτή σε κοιτάει. Τέλεια. Δηλαδή, άμα προσέξεις τώρα. Κοίτα από εδώ. Και κοίτα, εγώ τώρα σε βλέπω εσένα, ναι.
Εμένα με τραβάει η κάμερα που είναι από πάνω σου πίσω. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα η... Αλλά είδε ότι φαίνεται στο ίσιο. Δεν χρειάζεται να κάνω έτσι. Έτσι, ωραία. Αν και εγώ ξεχνιέμαι πολλές φορές και κάνω έτσι. Τέλεια. Κοντά αλλά μικρόφωνο, εντάξει. Κάμερα, οκ. Okay, είμαστε... Πάρε τον αέρα. Θα σου χρειαστεί, θα σε ξαναφέρω. Με χαρά. Για πάμε τώρα να πούμε για τον Γιώργο. Ο Γιώργος λοιπόν ξεκίνησε, γεννήθηκε εδώ στη Νέα Σμύρνη, ναι, ή κάπου αλλού. Πολύ βασικό. Και εγώ εδώ γεννήθηκα, στη Ρεδεστού γεννήθηκα. Ναι, γεννήθηκα εντάξει, στο Μευτήριο βασικά, αλλά εδώ ήταν το πρώτο μου σπίτι, εδώ, παιδιά, εδώ μεγάλωσα. Ναι, 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 και εγώ στο Μευτήριο γεννήθηκα, αλλά με πήραν από το παράθυρο. Από το γάλα, ναι, ο καθένας στην περιοχή είναι, πήγε να κάνω πλάκα. Εδώ, στη Μπλαστήρα. Μπλαστήρα, τόσα χρόνια. Εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες, εκεί όλα. Εκεί όλα, ναι, ναι, ναι. Σχολείο που πήγαινες δηλαδή. Υπάρχει και ένα διάστημα που έφυγα για δουλειά στο νησί της Νάξου, 3 χρόνια έμενα εκεί, αλλά ερχόμουν πολύ τακτικά και το σπίτι μου το βασικό ήταν εδώ. Δηλαδή ήμουν και εκεί και εδώ. Ναι, 3 χρόνια το 2013, τέλος του 2013 με τέλη του, με μέσα του 2016. Με για καλοκαίρι. Φωτογραφία πάλι εκεί. Όχι, όχι. Εκεί ήμουνα στο διαβίου μάθησης, στο πρόγραμμα. Ήμουνα υπεύθυνος εκπαίδευσης για τα σεμινάρια τότε. Και μάλιστα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Πολύ τακτικά έβγαινα στο ραδιόφωνο της Νάξου τότε και μιλούσα, έκανα διαφήμιση και έτσι στα σεμινάρια που γίνονταν. Και είχε και αρκετή ευκαιρία. Ξέρεις, Γιώργο, ότι και εμείς εδώ θέλουμε άτομα, άμα θέλουν και ενδιαφέρονται για το ράδιο, να σε φέρω σε κονέ με τον Πετρόπουλο, γιατί αυτός τα ρυθμίζει. Πολύ ωραία. Ο Πέτρος είναι ο ιδιοκτήτης, είναι... αλλά συνήθως ο Δημήτρης τα ρυθμίζει τα... Κατάλαβα. Τα προγράμματα, ρε παιδί μου. Εγώ τον λέω γενικό διευθυντή ο και γελάει. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις, τον περιμένει, το λέω Μαρινάκη και καλά, ότι είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Ο Πετρόπουλος είναι ο διευθυντής και εγώ είμαι μια στάρ. Έτσι. Αυτά είναι. Τέλεια. Ναι, και που λέτε, εκεί πήγαινα μία φορά, δύο φορές το μήνα περίπου και μιλούσα για τα προγράμματα, έτσι, ό,τι καινούριο έβγαινε. Α, έλεγες για τα προγράμματα του... Εκεί του διαβίου μάθησης που ήμουν υπεύθυνος για να τα οργανώνω. Και μάλιστα μετά έβλεπα τον κόσμο στο δρόμο, σε άκουσα στο ράδιο, τα πες ωραία στο ράδιο και τέτοια. Οπότε ήταν και αυτή μια ωραία εμπειρία ραδιοφωνική. Είναι και μικρός ακριβώς, κόσμος, είναι, ναι, πιο, ναι, καλά. Έβγαινες με το που έβγαινες ακριβώς. Ναι. Καλημέρες, εδώ βγαίνεις και κανένας. Να σου πω, όχι, κάποτε εγώ μεγάλωσα με το καλημέρα που λες τώρα. Και θα σου πω κάτι, έχει φτιαχτεί μια πολυκατοικία δίπλα που είναι τεράστια πολυκατοικία. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια έμαθα ότι, δηλαδή, ήταν μια μονοκατοικία που ξέρω ότι ήταν δύο αδερφές εκεί πέρα. Α, λοιπόν, οι δύο αδερφές αυτές μετά κάναμε παρέα με τη μία και δεν ήξερα ότι ήταν η κοπέλα αυτή που έμενε στη μονοκατοικία. Μάλιστα. Το ανακάλυψα όταν την είδα να βγαίνει από τη μεγάλη πολυκατοικία και της λέω, συγγνώμη, μου λέει, εδώ ήταν το πατρικό μου. Της λέω, εσύ είσαι το κοριτσάκι. Δηλαδή τελείως το χάσα, πώς να σου το πω. Καταλαβαίνω. Εγώ, επειδή μεγάλωσα στη Ρεδεστού, ήταν διαφορετικά. Παίζαμε, είχαμε. Αλλιώς ήταν. Σίγουρα, άλλα χρόνια και. Λέγαμε καλημέρα. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει τελείως απρόσωπη. Ακριβώς, ναι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, δίπλα μου το μπαλκόνι κάνω έτσι και το πιάνω και δεν ξέρω ποιος μένει δίπλα μου. Αυτό, ναι, ναι, είναι σημαντικό. Δεν ξέρω καν αν είναι τι γίνεται δίπλα μου, δεν ξέρω. Σωστά. Δεν υπάρχει πια αυτό που ξέραμε, ρε παιδί μου. Ενώ εγώ τη Ρεδεστού την ήξερα από κάτω από τη. Ήταν η ΔΕΗ τότε. Μέχρι και πάνω την Ελευθερίου Βενιζέλου ήξερα, ήταν η γειτονιά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Τώρα δεν είναι. Ακριβώς, ναι. Είναι ένα μειονέκτημα των καιρών. Τώρα έχουμε γίνει ξένοι μέσα στους ξένους. Εδώ και στην πολυκατοικία μου. Στην πολυκατοικία μου που είμαστε σόι. Ναι. Και βλέπω άγνωστα άτομα και λέω, τι γίνεται. Δεν, έχουμε αποξενωθεί, δεν δίνουμε σημασία. Ισχύει πολύ. Αυτό, ναι. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Εμένα δεν μου αρέσει προς αυτό. Το χειρότερο αυτό, ναι, 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 σίγουρα. Οπότε, ναι, και μεγάλωσες εδώ στην Ελλάδα. Πήγες σχολείο... στο ΤΕΤ, αυτό πες μου που πήγες, ναι, στη, ναι, Λάνς, ναι, που πήγες. Όχι, στο... καταρχήν να πούμε για δημοτικό, ήμουν στο ένατο, το οποίο είναι εκεί στο ταχυδρομείο κοντά και στους προσκόπους. Α, εκεί πέρα, ναι. Εκεί, μετά πήγα γυμνάσιο πάνω στο κολυμπητήριο, το παλιό κολυμπητήριο, πήγες, εκεί, ναι, ήταν το... Έκτο γυμνάσιο και μετά τρίτο λύκειο στη συνέχεια. Εκεί έβγαλα το γυμνάσιο. Α, είσαι από λύκειο. Πάνω και γιατί σας είχα πει πάνω πάντα. Ναι. 6 χρόνια εκεί. Γιατί είστε από πάνω, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, και πήγαμε εκεί πέρα. Είχε λίγο ανηφορίτσα. Θυμάμαι, ή με τη. Αν δεν προλαβαίνω το λεωφορείο, είχε ανηφορίτσα, ξέρω εγώ. Ωραία, ήταν μακριά με τα πόδια. Όχι, αλλά έτσι ήταν πρωί-πρωί, ήταν η ανηφόρα, εντάξει.
Ήμασταν πιτσιρικάδες όμως, οπότε δεν καταλαβαίναμε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ πήγαινα από κάτω από τη Ρεδεστού και πήγαινα εδώ στη Λεόντιο. Εδώ στο Νονικό. Αυτά τα γυμνάσια, σε αυτό πήγαινα. Κατάλαβα. Το πρώτο. Στο τέταρτο πήγαινα εγώ. Mm-hmm. Μετά έφυγε το τέταρτο και πήγε κάτω. Άλλαξε εγώ... μετά. Ναι. Και στην Ευαγγελική ήταν η πρώτη μας θεατρική παράσταση με την ομάδα. Έτσι, τώρα, μια και μιλάμε για σχολεία, ήταν. Εκεί κάναμε σε αυτό το. Και ήταν καταπληκτικός χώρος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά την Νέα Σμύρνη την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι και εγώ την αγαπάω. Είναι η πατρίδα. Ναι, και εμένα πατρίδα μου είναι και στεναχωριέμαι που έχουν φτιαχτεί. Και εγώ δεν θέλω να φύγω, αλλά να σου πω κάτι. Στεναχωριέμαι. Γιατί δεν είναι πια η Νέα Σμύρνη όπως ήταν. Είναι πάρα πολλά αμάξια. Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Ούτε στα κεφάλια. Και τώρα με τα έργα, τώρα και εδώ απ' έξω είδα ότι γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν υπήρχε. Και άσε με τώρα, αυτό είναι κάτι που πονάει και όταν θα αρχίσουν τώρα που θα βγαίνουν και θα λένε ψηφίζουμε, μου έρχεται ρε παιδί μου να πηγαίνω σε όλους με κάμερα και να τους λέω πείτε μου τι θα κάνετε για το πάρκινγκ. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή έτσι θέλει. Να το κάνεις γιατί πρέπει... Κανονικά έτσι θέλει, σε όλους όμως. Και σε αυτούς που αγαπώ και σε αυτούς που δεν αγαπώ και σε αυτούς που συμπαθώ, σε όλους. Είναι μια να δω τι υπόσχεση θα δώσουν. Μια πόλη τόσο... Και όχι υπόσχεση, να το φτιάξουν, γιατί είχαν φτιάξει το πόλις ότι θα ήταν δωρεάν για τους νέους. Και ξαφνικά... Καλέ, στα πρώτα χρόνια έδειχνες και μια απόδειξη και πίνες ένα καφέ δύο ώρες δωρεάν. Τώρα ούτε αυτό δεν ισχύει. Μπράβο, τώρα τα πληρώνεις όλα, είναι ιδιωτικό καθαρά, τα πόλεις είναι ιδιωτικά. Ακριβώς. Και την κάνανε πολύ δήμη τη βρωμιά αυτή με τα πόλεις. Όπως το λες, βρωμιά κανονικά. Είναι βρωμιά μεγάλη και τα πήραν όλοι. Δυστυχώς, αφού περπάτηκα τώρα και ανέβαινα την ανεφορά και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω που δεν μπορούμε να βάλουμε τα... Α, και σου λένε μην μπαρκάρεις και στο πεζόδρομο και πού να το βάλω ρε φίλε στο κεφάλι μου. Ναι. Θα μου πεις και η γυναίκα με το καροτσάκι, το παιδί με το ποδήλατο. Ναι, εκεί πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη. Ο ανάπηρος που θέλει το πεζοδρόμιο να κυκλοφορήσει, πάω εγώ να βάλω τα μάξι. Σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Λέτε. Ναι, αλλά και πού να το βάλω. Άρα, ανοχή εγώ, ανοχή και ο άλλος. Θα κάνω και εγώ την ανοχή, θα κάνει και ο άλλος την ανοχή. Γιατί να σου πω και κάτι τώρα. Κάπου, επειδή κάνω μια δουλειά που μιλάω με 300 άτομα, έχω καταλάβει ότι τώρα, δηλαδή από τους 300, οι 250 μου λένε είμαστε αμαία, δεν πληρώνω. Είμαι αμαία, δεν πληρώνω. Έχουμε γεμίσει αμαία. Χαίρομαι πολύ και λέω και εγώ αμαία. Είμαι με ψυχολογικά, τι δεν γίνει τώρα. Σωστά, είναι και οι ψυχικές. Και όμως όλοι τώρα, ο άλλος σου λέει έχει ψυχολογικά, μπήκε ένα εξάμεινο στο τρελάδικο και σου πουλάει μούρι, είμαι αμαίος. Κατάλαβα, ναι. Και έχει όλα τα προνόμια. Και τι με νοιάζει να είσαι διπολικός και είσαι τρελός. Ναι. Δεν θα πληρώσεις, δηλαδή ή κάποιος τους έχει πει. Ότι επειδή είναι ανάπηροι δεν θα πληρώνουν. Και γιατί πήγανε και πήρανε τηλέφωνα. Γιατί πήγανε και πήρανε δάνεια αφού είναι ανάπηροι. Ναι. Τα κάνουν οι γονείς στα ονόματα των παιδιών και δεν τα. Είναι... Πολλά γίνονται. Ναι, αλλά εγώ έτσι έχω εξοργιστεί και έχω γίνει δηλαδή να μην λυπάμαι ούτε τους αμέσως. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Ναι. Βλέπω ότι το χρησιμοποιούν. Ναι, σωστά. Κατάλαβες. Καταλαβαίνω, δηλαδή πολλοί οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έχουν γίνει χειριστικοί στους άλλους. Μάλιστα. Έχω κάνει μία φίλη από την Κόρυθο. Μάλιστα. Και η κοπελίτσα αυτή με τον τρόπο της πήγε να με κάνει κάποιο ψυχολογικά. Στείλε μου κάρτα, στείλε μου το ένα, έλα μας εδώ, μάλιστα, έλα ναι, το ένα, καμιά έλα φορά... το... Σε παρακαλώ κορίτσι μου, έχω τόσα προβλήματα στη ζωή μου. Γίναμε φίλες από το Facebook, σου γράφω, σου κάνω παρέα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, στείλω μου και κάνω μου και ράνε μου. Δηλαδή σε βάζει. Ναι. Και το βλέπω και στη δουλειά μου ότι χρησιμοποιούν τη λέξη αμαία για να μην πληρώνουν, για να χειρίζονται τους άλλους. Ωραία, και εμείς οι αρτιμελείς θα δουλεύουμε για τα χρέη τα δικά σας, δηλαδή για να καταλάβω. Καταλαβαίνω. Πρέπει κάπου. Υπάρχει μια ισορροπία. Ναι. Όχι ότι δεν λυπόμαστε. Όχι, άλλο αυτό. Το ανθρώπινο κομμάτι είναι πάντα εδώ ανθρώπινο. Σου άλλαξα τη συζήτηση τώρα. Όχι, η συζήτηση θα πάει σε πολλά. Λέω τον πόνο μου, σαν νέο Σμυρνιώτησα για το πάρκι. Ναι, με αυτό ξεκινάμε. Όλη την ιστορία με τη Νέα Σμύρνη. Και μετά πες μου κάτι, πόσες πολυκατοικίες χτίστηκαν εκεί που μένεις. Εγώ έχω χάσει τον ήλιο στον πρώτο όροφο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, χτιζόταν η διπλανή. Μετά χτίστηκε απέναντι, μετά χτίστηκε μια πλαϊνή. Χαμούλης.
Γενικά, ναι. Χαμός, χάσαμε τον ήλιο. Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ έβγαινε ο ήλιος το πρωί στην προστινή μεριά του Βαλκανιού μου και έβγαινε από τις 7 μέχρι τις 10. Αυτό που τώρα σηκωθήκανε κάτι πολυκατοικίες, δεν έχω καθόλου ήλιο. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Εκεί τα σηκώνουν. Και είμαι σαν ανοιχτάδα. Είμαι γωνία και έχω απέναντι τηλεόντου, υποτίθεται και έχω ανοιχτάδα. Δεν είμαι στενά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν έχω ήλιο γιατί έχουν σηκωθεί 8 όροφες. Από πού και σπου βάλαν 8 όροφες. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό που κάνανε η πολυδομία που έκανε, αυτό που κάνανε οι δήμαρχοι τα τελευταία χρόνια, φωνικό είναι. Μα, ναι, ναι. Ποιος τους το έδωσε το δικαίωμα αυτό να το κάνουνε. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Εντάξει, και δεν είναι μόνο όροφες, μια, να ναι, κάνουμε αυτό, πενταόροφο, αυτό. Να κάνουμε εξαόροφο, κάτι ναι, θηρία, θηρία. Καμάρο να το παλιό φάλι. Ωραία κτίρια, δεν λέω, αλλά ωραία στην ώρα, αλλά αυτό, ότι κόβουμε. Άκου το... τώρα, με την καραντίνα, που περπατούσα. Ε, ναι, όλοι μας. Έλεγα, α, τι ωραίο το παλιό φάλι, έχει μείνει πιο αγνό. Πάει και αυτό. Και αυτό να δεις, τώρα από το πέρυσι, το καλοκαίρι, όλο χτίζεται και αυτό. Καταλαβαίνω. Κάτι ωραίες μονοκατοικίες που είχε, κάτι ωραία αρχοντικά και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τα κάνουν δυστυχώς, όλα. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Γίνονται αυτό, έτσι, δεν υπάρχουν μελέτες. Γίνονται άτσι. Και μεγάλωσες και έπαιζες στις γειτονιάς της Πλαστήρα. Ακριβώς, ναι, πήγαινε στο Άλσος. Πολύ τακτικά, ναι. Και εκεί παίζαμε. Τρομερά παιδικά χρόνια. Με πολύ ευχάριστες υπέροχες αναμνήσεις από τη γειτονιά, δηλαδή από αυτό που λέμε τη γειτονιά, από το σχολείο, δηλαδή τρομερή παιδική ηλικία που δυστυχώς δεν υπάρχει πια όσο και να θέλουμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα, θεωρώ, έτσι και σαν εγκληματολόγος, έτσι να κάνουμε μία. Σίγουρα βλέπουμε αρκετά δυσάρεστα πράγματα και στην περιοχή μας. Τώρα αυτό σαν εγκληματολόγος να δούμε κάτι, γιατί ξέρεις τι μου γράφει η αδερφή μου. Η αδερφή μου έχει φύγει και μένει στις Σινούσες. Στις Σινούσες. Είχα πάει πριν μερικά χρόνια και μου άρεσε πολύ, έτσι, διακοπές βασικά. Είναι ωραία. Είχα πάει απτυχίο. Ναι, 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 είναι τέλεια. Είναι των εφοπλιστών και των... Ναι. Γενικά, το νησί. Λοιπόν, αλλά δεν έχει εφοπλιστές, όλοι πεινασμένοι είναι, εγώ στο λέω. Τέλος πάντων. Μα δεν το κατάλαβα, γιατί φάνηκε, ναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά βλέπω εκεί με τα σκάφη και τέτοια. Καλέ, πάνε πολύ. Είδα εγώ που μπαίνει η αδερφή μου μέσα αυτά τα σπίτια των εφοπλιστών. Γι' αυτό στο λέω. Εντάξει, λοιπόν, εσείς ξέρετε από πρώτο. Εντάξει, δεν το κάνω εγώ να λέγω με εφοπλίστρια και να μην ζω τη ζωή μου έτσι όπως θέλω. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Α, για πες μου, για Ινούσες, τι σου γράφει, τι σου. Ωραία, παιδί μου. Βλέπει τώρα η αδερφή μου, βλέπει την εγκληματολόγο τέτοια, βλέπει διάφορες ειδήσεις και μου λέει κάτι, βλέπω ότι κλέβουν αμάξια, τώρα έχει γίνει χαμός στη Νέα Σμύρνη με το να σηκώνουν αμάξια έτσι, ναι, με και γερανό. Και να σηκώνουν, να παίρνουν κάποια εξαρτήματα τα οποία είναι πανάκριβα. Και τέτοια, ναι. Ναι, είναι πανάκριβα, δηλαδή να στο κάνουν φύλλο και φτερό από κάτω, να θέλει ένα χιλιάρικο ζημιά ας πούμε να σου κάνουν. Αλλά δηλαδή έχω περιπτώσεις ένας φίλος έτσι την έχει πατήσει και... Κλέψανε της ανιψιάς μου το αμάξι. Οργανωμένοι, αυτό δεν πάει το πλευτρόνι. Αυτό είναι, μπράβο, ναι, το πήραν ολόκληρο. Αυτό ήταν το Φία, το Μίκρα, αυτά τα ωραία, τα μικρά, ξέρω, είναι καινούργια, ναι, ωραίο. Μαξάκι, ναι. Κοριτσίστικο, ωραίο, με άσπρο, το έχει το μωρό μου, γυάλιζε. Είναι, ναι, κρίμα. Και έτσι το πήραν. Τέλος πάντων, δηλαδή... Και μου γράφει η αδερφή μου, ρε παιδί μου, λέει, θέλουν να υποβαθμίσουν τη Νέα Σμύρνη. Την έχουν κάνει χειρότερη και από το, δηλαδή, από την καραντίνα και μετά η Νέα Σμύρνη, όλου άσχημα νέα ακούς. Ναι. Εκεί που ήταν μια περιοχή, αφακαντέ, που είχε βγάλει τους περισσότερους καλλιτέχνες. Αυτό, που ναι, είχε... ναι, όλοι οι επώνυμοι και γνωστοί. Ρε παιδί μου, άκου να σου πω, Μικρασιάτες πήγανε στον Περισσό. Μπράβο. Πήγανε στην Νέα Ιωνία. Ακριβώς. Αλλά όσο έχει διαφημιστεί η Νέα Σμύρνη με την εστία για τους Μικρασιάτες, δεν έχει διαφημιστεί καμιά άλλη περιοχή από όλες αυτές που βέβαια, είπαμε τώρα. Βέβαια, μεγάλο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, τώρα τα τελευταία 5 χρόνια λες και έχουν βαλθεί όντως να την υποβαθμίσουν και να την ξεφτυλίσουν. Πραγματικά. Θες με τα σκοτωμούς, με τα αυτά. Θες με τα φωνικά. Ναι, έλεγα να μην το αγγίξουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς σε αυτό το θέμα. Έχουμε να γεμίσει αλλοδαπούς όμως. Καλά, είναι και αυτό. Έχουμε γεμίσει. Και ξέρεις, έχω δεν παρατηρήσει. Δεν είναι η ίδια ποιότητα του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια έχει σαφώς υποβαθμιστεί. Είναι και πολύ περισσότερες χιλιάδες, νομίζω. Πώς είναι, 100.000 είμαστε τώρα. Σαν... Ναι, εν μεταξύ δεν βλέπεις Έλληνες να κάνουν ξεκαθαρίσματα. Βλέπουμε Αλβανοί. Καλά, η Αλβανία αυτή είναι όπως ήταν οι Έλληνες το 50 που πήγανε στην Αμερική. Ναι. Έτσι είχαν έρθει αυτοί το 80, το 90 εδώ. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Αυτοί έχουν φτιαχτεί, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν κάνει περιουσίες, έχουν πάει τα λεφτά τους έξω. Έτσι όπως τα λέμε. Άλλοι μπλέξανε.
και κάνουν αυτά που κάνουν. Όλα αυτά. Άλλοι που αγοράσανε σπίτια εδώ γίνανε επιχειρηματίες. Πολύ άσχημες καταστάσεις. Ναι. Ακούστηκε και στην καραντίνα τότε που είχαν γίνει αυτά με τις πορείες, με τις διαδηλώσεις, με τους αστυνομική βία. Βέβαια από εδώ ίσως ξεκίνησε η επανάσταση που λέμε, γιατί από τότε άρχισαν να χαλαρώνουν κάπως τα πράγματα. Αλλά ήταν, θυμάμαι, καίγανε κάδους κάτω από το σπίτι το δικό μου, ας πούμε. Ναι, εσύ ήσουν εκεί, ήσουν ακριβώς, στο... Ακριβώς, στην πηγή. Ήταν τρομακτικό να βλέπεις να βγαίνει αυτή η άσχημη μυρωδιά. Εντάξει, δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί και αυτό. Σαν φωτογράφος εσύ, πώς και δεν τράβηξες φωτογράφες να τις στείλεις στα κανάλια να βγάλεις του κόσμου τα λεφτά. Τράβηξα εγώ θα κατέβαινα να κάνω... Θα έκανα ρεπορτάζ, βρε. Όχι, έπρεπε να κατέβεις, γιατί σε αυτές τις φώτο και τα βιντεάκια τα κανάλια θα σου δίνανε νεκρά λεφτά για να τα πάρουνε. Όχι, δεν το πήρα το ρίσκο, γιατί γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή, εκεί μπορεί να πας να βγάλεις φωτογραφία και να γυρίσεις στην καλύτερη περίπτωση με χαλασμένες μηχανές, στη χειρότερη περίπτωση με κάποια σωματική. Περιμένεις, ήταν στην Αυστραλία, αν ήταν εδώ, τον βλέπω με την κάμερα να ήταν. Σίγουρα θα ήταν στα. Ήταν κάτω, ναι. Όχι, ήταν κάποιες καταστάσεις λίγο άσχημες, έως πολύ, ας πούμε, πράγματα, αλλά τι να πω, ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν μεμονωμένα τα γεγονότα, ήταν μια αλυσίδα. Και από τότε ακούμε το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, Νέα Σμύρνη, γιατί δεν ακούς και για πολύ. Για καλό πολύ. Ας μην τα καλά δεν τα πολύ λένε, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, την άλλη φορά τη βγάλανε και τους ξεφτυλίσανε που βάλανε το παγκάκι πίσω από τη στάση. Ναι. Δηλαδή βλέπω κάτι κουφά και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Τι εγώ διαβάζω, κάνα προφήτη διαβάζω. Είναι... να μάθω. Εδώ βγάζουν εμεί τον προφήτη. Με τα ωραία εξώφυλλα. Ναι, έχει... Ο προφήτη είναι. Έλα να σου έχει γράψει. Ο προφήτη όλα τα προφητεύει τώρα, προφητεύει για τον κουτί. Έρχεται αλλά... στην είσοδο. Ναι. Αλλά είναι. Εμένα ξέρει γιατί μου αρέσει, γιατί μιλάει και έτσι σατυρικά και αυτά που λέει, απ' τα λέει. Ναι, ωραία. Όλε οι εφημερίδε είναι ωραία και τα επίκαιρα είναι καλά. Χρονία εφημερίδα είναι πολλά χρόνια. Τώρα την έχει ο Κώστας ο Παπαδόπουλος και την κρατάει. Τα επίκαιρα τα διαβάζω, ναι. Ναι. Έρχονται, ναι. Και το. Και οριζόντε. Ποιο άλλο έχουμε, ορίζοντες. Οι ορίζοντες, νομίζω. Ναι. Οι ορίζοντες είναι. Και μία που βγάζει ο Πανταζής. Πανταζής, ναι. Ποιο Πανταζής, ο Δημήτρης ο Πανταζής που θα κατέβει και. Μην κάνω πολιτική συζήτηση. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι. Έχεις να κάνεις. Έχεις εκπομπές ακόμα μέχρι τις εκλογές. Έχουμε. Νομίζω από το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν αυτά. Ναι. Πότε θα γίνουν τα δημοτικά. Για Οκτώβριο έχω ακούσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άρα θα ξεκινήσουν αυτά από το καλοκαιράκι, μου φαίνεται. Ναι, θα αρχίσω να φέρνω. Σταματάμε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Ναι, αρχές Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν αυτά πρώτα ο Θεός. Πραγματικά έτσι, έστω και αν μ' αρέσει και αν έχει περάσει τώρα η ώρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που με κάλεσες για να πούμε έχει πέντε πράγματα. Έχει συγκινηθεί, Ναι, είναι πολύ ωραία. Σ' αρέσει. Νιώθω ωραία γιατί είναι και στον τόπο μου. Είναι στον τόπο μου, δηλαδή. Άκουσε με, αν το αγαπάς, να πάρεις μια ώρα εδώ πέρα εκπομπή, αφού είσαι και κοντά. Κοντά και σ' αρέσει. Έχω να βρεις δηλαδή βέβαια. Επειδή μου πες ότι. Πρώτα απ' όλα κάτσε ρε, γιατί έχουμε σταματήσει και δεν έχουμε πει τι κάνω κιόλας. Αυτό, ναι. Πάμε. Όχι, έχουμε τόσο ωραία επικοινωνία και με τα θέματα έτσι που έχουν ενδιαφέρον που μπορούμε να πούμε πολλά. Ναι. Ό,τι θέλεις σου λέω. Λοιπόν, για μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Είπαμε, σπουδάσαμε εδώ, παίζαμε εκεί. Τώρα, μετά πώς σου ήρθε σε έναν. Ο μπαμπάς σου, ξέρω ότι. Ο πατέρας σου, όχι μπαμπάς, είναι αράβικη πατέρα. Α, μάλιστα. Ο πατέρας σου, ξέρω ότι ήταν επαγγελματίας φωτογράφος. Επαγγελματίας δεν ήταν, ήταν κορυφαίος ερασιτέχνης. Δηλαδή, και έχει πάρει και κάποιες επαγγελματικές δουλειές. Άλλη δούλευε, τον είναι συνταξιούχος, δούλευε στη Motor Oil του τα δηληστήρια εκεί πέρα και ήταν πάρα πολύ καλή η δουλειά του. Έλειπε 12 ώρες από το σπίτι, δηλαδή 2 ώρες να πάει, 2 να γυρίσει και το 8ωρο. Οπότε ήταν και τα απογεύματα full στα μαθήματα. Γι' αυτό κάποια στιγμή κλάταρε στα 50 τόσο του, ας πούμε. Αυτή είναι η ηλικία που κλατεύουν. Ναι, άμα έχεις μαζέψει όλα αυτά. Δεν καθόταν και στο σπίτι καθόλου. Θέλω να πω ότι... Ήταν όλη μέρα στους δρόμους. Ναι, ήταν η δουλειά και μετά η αγάπη του που είναι η φωτογραφία. Να πάει να διδάξει στον ΑΚΤΟ, στην φωτογραφική εταιρεία. Α, διδάσκει. Διδάσκει, ναι. Και τώρα ακόμα στο Σύλλογο Ιμβρίων, στην Εστία Νέας Μήνης έχει διδάξει.
και ACTO, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Χαν, δηλαδή τα αρχικά, και στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Εκεί έχουμε να πούμε πολλά για την. Χριστιανική Αδελφότητα Νέων είναι εδώ κάπου στη Νέα Σμύρνη, γιατί μου είχε πει μια κοπέλα. Νομίζω είναι αλλού. Ήταν αλλού, δεν ήταν Νέα Σμύρνη, αλλά μπορεί, δεν ξέρω, με τα παραδείγματα. Γιατί μου είπε μια κοπέλα, μου το είχε πει μια κοπέλα ότι ήταν αυτή τώρα είναι 50. Α. Και μου λέει ότι ήταν γραμμένη μικρή εκεί και πηγαίνανε με τα αδέρφια της και αυτά. Και λέω υπήρχαν τέτοια σωματεία. Δεν ξέρω αν είχε κάτι στην Νέα Σμύρνη. Πάντως δεν δίδασκε. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς ήταν. Κάπου κεντρικά νομίζω. Θα το ρωτήσω. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω γιατί μου το είπε μια κοπελιά. Αυτή μένει παλιό Φάληρο βασικά εκεί σύνορα με Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Και μου είπε ότι με τον αδερφό της. Αλλά δεν μου είπε για Νέα Σμύρνη. Μου είπε ότι ήταν σε μια οργάνωση χριστιανική. Και μου κάνει εντύπωση, λέω, γιατί υπήρχαν οργανώσεις. Κάνανε και μαθήματα φωτογραφίας όμως, είδες. Ρε παιδί μου, υπήρχαν οργανώσεις χριστιανικές, αυτό δεν πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έτσι λέει, εντύπωση. Χριστιανική αδελφότητα, ναι, δεν ήταν σαν μια αίρεση, κάτι, δεν το έχω ψάξει. Όχι, ορθόδοξη αυτή ήταν. Ναι, μια... Μου το είπε και αυτή η κοπέλα, γι' αυτό το λέω, δηλαδή μου κάτσε και το... Α, από εκεί πήρες δηλαδή εσύ το... Πήρα το γονίδιο, από μικρό στο σκοτεινό θάλαμο, να βοηθάω τον πατέρα μου, ουσιαστικά να βλέπω πιο πολύ τη μαγεία του να εξελίσσεται μια φωτογραφία, δηλαδή το φιλμ να εμφανίζεται με τα χημικά και μετά το φιλμ έτσι όπως είναι να περνάει στο μηχάνημα, στον μεγεθυντήρα και να γίνεται εκτύπωση στο φωτογραφικό χαρτί, καταπληκτικό, με τις λαβίδες, με τα χημικά, να μυρίζει το χημικό εκεί μέσα, να απλώνεις τα φιλμ, να απλώνεις μετά τις φωτογραφίες κάπου. Να σου πω, αυτό όμως έχει χαθεί τώρα με το κινητό και με την εκτύπωση. Έχει εκφυλιστεί τελείως και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι μερακλείδες εισαγωγικά ή κάποιοι είναι vintage, ξαναγυρίζει λίγο στη μόδα, αλλά είναι και δύσκολο, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή τώρα πολύ εύκολα κάποιος γίνεται φωτογράφος, τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι από το χαρτί. Τώρα μπορείς να πάρεις, κοίταξε να σε, εγώ το έχω και κάποιες φίλες μου βγήκανε στη σύνταξη το 14-15 και σαν χόμπι ασχολήθηκαν με τη φωτογραφία. Πολύ, κάνανε μαθήματα στην εστία, μπορεί να ήταν ο μπαμπάς σου. Μπορεί να ήταν εκείνη την περίοδο, ναι. Μπράβο. Και γίνανε και καλές φωτο. Η μία δηλαδή την είδα τώρα που ανέρτησε στο Facebook ότι θα κάνει έκθεση φωτογραφίας. Πώς όνομα. Θα στα πω μετά. Θα μου τα πεις μετά, ωραία. Και είδα ότι κάνουν οι κοπέλες. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω τώρα. Όντως, βέβαια, πολλοί συνταξιούχοι έχω δει. Άλλοι γράφουν βιβλία, άλλοι γράφουν το ρίχνουν στη ζωγραφική, άλλοι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το υγιές. Ναι. Αυτό είναι το υγιές. Να υπάρχει ένα ωραίο χόμπι, γιατί αλλιώς περνάς σε καταστάσεις πλήξεις και διάφορων άλλων. Οι πλήξεις γίνεσαι φόρτωμα σε άλλους και προσπαθείς να σκοτώσεις την ώρα σου. Γίνοντας βάρος σε άλλους ανθρώπους να ζητάς την παρέα τους και να γίνεται κουραστικό αυτό. Εντάξει, ναι. Ή να πετύχεις πράγματα, ξέρω εγώ τι σου λέω. Ή να πετύχεις πράγματα και να γίνεσαι γκρινιάρης, ξέρεις τώρα. Ναι. Να μην έχεις πώς να περάσεις την ώρα σου. Ή και το καφενείο. Εγώ ρε παιδί μου, το βλέπω με τον πατέρα μου και τον μαλώναμε. Εγώ, αδερφός μου, ξέρω εγώ, του λέγαμε μαν. Ξυπνάς, καφενείο, γυρνάς. Ναι. Ξυπνάς, καφενείο, γυρνάς. Όταν ήταν 60 χρονών, ξέρω εγώ, ήταν μια χαρά. 70 ήταν μια χαρά. Από τα 75 και μετά, 72 τσουπ άρχισε να πέφτει. Mm. Γιατί είναι αυτή η ρουτίνα. Αυτό, ναι. Ξυπνάω, πάω εκεί, ναι, γυρνάω. Μια ξυπνάω. Κοινωνικοποίηση, όπως και τα καπί είναι τώρα. Εντάξει, εκεί βέβαια έχουν και δραστηριότητες. Μάμα πάνε στα καπί τώρα, κάποιος που πάει στα καπί θα κάνει χοροδία, μπράβο, θα κάνει ζωγραφιά, θα κάνει φωτογραφία, ακριβώς, θα κάνει... Το λέω γιατί στην τελευταία μου εργασία ήμουν σε ένα πρόγραμμα με ευπαθείς πληθυσμούς, εκτός στον Πειραιά δραστηριοποιούν, εκεί ήταν και η εταιρεία. Εκεί έκανα μαθήματα στα καπί, σε 7 καπί του Πειραιά, πάνω στην τεχνολογία, δηλαδή στα κινητά τους. Τι ωραίο να βοηθάς έναν ηλικιωμένο να μάθει το κινητό του που δεν το ξέρει και το έχει εγκαταλείψει και λέει, μα πώς τα έχουν κάνει όλα από εδώ, τα κάνεις. Να σου πω, δεν στην Ισαμορά. Ναι, αυτό που λες. Πολύ σωστό αυτό. Πιο σωστή. Εκεί πας δηλαδή και η ευγνωμοσύνη τους, έτσι ο τρόπος που θα σε ευχαριστήσουν θα σου θυμίσει το μικρό παιδί. Να σου φοβερό. Πω, έχω μία φίλη μου καθηγήτρια που είμαστε φίλες, εκείνη πληρώνει ένα παλικαράκι, βέβαια την ευχαριστεί γιατί βλέπει ότι το παιδί σπουδάζει, του αρέσουν τα γράμματα, σκέψε ότι μισή της βιβλιοθήκη του την έχει δώσει. Σοβαρά. Που τον βλέπει ότι είναι, ναι. Διαβαστερός. Ναι. Λοιπόν, και συγκινητικό. Της έμαθαινε πώς να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, μετά την έμαθε να έχει Facebook, τώρα το κλείσε αυτό το Facebook, τώρα τον είχε πάρει και του λέει να κάνουμε μάθημα να μου δείξει πώς θα περνάω από το Gmail
Στο Viber τις φωτογραφίες. Ναι, ναι, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, γιατί και ο ηλικιωμένος, εντάξει και νεότερη βέβαια, κοινωνικοποιείται και μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί ίσως πάρα πολύ να βγαίνει έξω ή ας πούμε κάποιες μέρες σαν τη σημερινή ή οτιδήποτε. Εκεί έχει τα social, έχει όλα. Δηλαδή αν τα παίζεις τα... τέλος πάντων, αν έχει ασχολείται. Ναι, αν έχει μια κοινωνία... αν μπορεί μια ικανότητα έτσι να τα... γιατί και όλοι δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι που τους το λες 100 φορές δεν θα το καταλάβουν. Και ο άλλος που ήδη τα ξέρει και του λες και κάτι, μα τι μου λες τώρα. Είχαμε έτσι ευρία γκάμα, αλλά πολλοί το θεωρούν αναγκαίο κακό και άλλοι τους... οπότε τους ευχαριστεί πολύ αυτή η επικοινωνία. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποιοι τώρα είναι και σε χωριά και σε αυτά και θέλουν να μάθουν να πληρώνουν μέσω e-banking. Εγώ πήρα μία κυρία αυτό. Την άλλη φορά. Λέω αυτή είναι έτοιμη να πεθάνει και μου λέει θα πληρώσει μέσω ίντερνετ. Και λέω τι λέει η γυναίκα. Ναι. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι με την έννοια ότι τον. Θα μου πεις και νεότερος, αλλά. Πόσο μάλλον τον ηλικιωμένο, πόσο εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί ή να του κλέψει, να χάσει το κινητό ή αυτό και να έχει μέσα. Θεωρώ ότι υπάρχει λίγο. Δεν θα το συνιστούσα για ηλικιωμένους να κάνουν. Εντάξει, τραπεζικές συναλλαγές. Ναι, όχι ναι, μέσω τηλεφώνου, αλλά μέσω ίντερνετ από τον υπολογιστή του. Ναι, μέσω υπολογιστή λες. Ναι. Ούτε εγώ κάνω μέσω τηλεφώνου. Εγώ και με τον υπολογιστή φωνάζω μια φίλη. Αρκεί να έχουν και κανένα κωδικό, καμία οικιακή βοηθό, δεν ξέρω άλλο. Εγώ φωνάζω μια φίλη μου και τη λέω εδώ και τα κάνει αυτή. Εγώ απλά ναι. Όχι, είναι. Και εγώ δεν τα ήθελα καθόλου. Αυτή ξέρει όλα μου τα οικονομικά. Σοβαρά, λογίστρια, η λογίστρια σου. Όχι, απλά επειδή ξέρει τι γίνεται. Μάλιστα, ωραία, έχει σχέση τη βοήθειά σου. Ναι. Επειδή τη φωνάζω τα καλά, λε και παίρνω τα εκατομμύρια. Όπω τα παίρνω, τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει φράγκα. Με το που βάζω από εδώ και από εκεί. Και με την πανακρίβεια που υπάρχει κιόλας. Και με το εγκληματολογικό, τη φωτογραφία λοιπόν. Την πήρες από τον πατέρα σου. Ναι. Σου λέγει όμως να τελειώσεις σχολείο, να τελειώσεις το κάτι. Είχε τη διορατικότητα να με γράψει στην ελληνική φωτογραφική εταιρεία. Και το 2003 παρακολούθησα τα μαθήματα με τον ίδιο. Και από το 2007 είμαι ανελιπώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, είμαι 16 συνεχόμενα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της πιο ιστορικής φωτογραφικής εταιρείας της χώρας μας. Ωραία. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και από εκεί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αν προλάβουμε θα πούμε 5 πράγματα. Αυτό είναι το κομμάτι της φωτογραφίας, βέβαια. Ναι. Και στα φωτογραφικά έχω να πω 2-3 πραγματάκια που θεωρώ ότι είναι αξιόλογα να τα πούμε. Ναι. Τώρα, στις σπουδές μπήκα στη θεολογική σχολή. Αυτή είναι η πρώτη μου σχολή. Στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό, πολύ ωραία χρόνια και αυτά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μόρφωση και η θεολογία με έβαλε στο τρυπάκι να διαβάζω, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα και η παλιά σκοπής που λέμε και νοοτροπίας καθηγητές, οι οποίοι ήταν απέραστοι. Σου βάζανε, δηλαδή σε κόβανε για πλάκα που λέμε, καμία σχέση μου όπως είναι τώρα ας πούμε. Οπότε και έμαθα να διαβάζω για να βγάλω τη σχολή. Την έβαλα στα 4 και κάτι χρόνια. Πάρα πολύ καλή μόρφωση, δηλαδή με μαθήματα όπως φιλοσοφία, όπως ψυχολογία, βυζαντινή ιστορία, πληροφορική, άρα τέλειωσες θεολογία. Κοινωνιολογία. Είμαι θεολόγος το βασικό μου πτυχίο. Και γιατί δεν το εξασκείς αυτό σαν δάσκαλος τώρα και τώρα στα σχολεία πάνω. Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχα ποτέ, δεν ήρθε η σειρά μου με τα μόρια και αυτά. Μετά τα αλλάζουν συνέχεια με τις εξετάσεις, δεν πήγα καθόλου και άλλαξα μονοπάτι. Σχεδόν άλλαξε και στα επαγγελματικά σίγουρα άλλαξα. Δηλαδή είμαι στην εκπαίδευση, στην ευρύτερη εκπαίδευση, αλλά όχι σαν εκπαιδευτής. Δεν έχω το κομμάτι εκπαίδευσης. Και μετά από τη θεολογία. Μετά πέρασα, έγινε κάτι φοβερό, ας πούμε. Ήθελα να βρω ένα μεταπτυχιακό και προσπαθούσα να δω τι μου ταιριάζει. Κοιτούσα διάφορα, αλλά ήξερα ότι είναι δύσκολο να μπεις γιατί κυρίως παίρνανε οι σχολές. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω στη δικιά μου τη σχολή το μεταπτυχιακό για να έχω και μια άλλη διέξοδο. Τότε παίρνανε πιο πολύ, δηλαδή θεωρώ ότι τα δικά τους παιδιά με την έννοια ότι τα σπρώχνανε κάπως για να μην, δηλαδή ο θεολόγος έκανε πιο εύκολα στη θεολογική σχολή, ο κοινωνιολόγος στην κοινωνιολογία έκανε πιο εύκολα μεταπτυχιακό. Τέλος πάντων είχα μια πολύ ωραία συγκυρία και έδωσα στο τμήμα κοινωνιολογίας, τομέα εγκληματολογίας και πέρασα σε ένα πολύ δύσκολο μεταπτυχιακό. Το οποίο λεγόταν η σύγχρονη εγκληματικότητα και αντιμετώπιση της. Είναι ένα μεταπτυχιακό καθαρά εγκληματολογίας από τα πρώτα, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα που υπάρχει.
με τόση εξειδίκευση στην εγκληματολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα ήταν ένα νέο μονοπάτι, ας πούμε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τελείωσα με άριστα. Ξεκίνησα και ένα διδακτορικό πολύ γρήγορα, δηλαδή όσο ήμουν στο στρατό. Mm-hmm. Έπαιρνα την δίδα, δηλαδή με πήγε πολύ καλά. Γνώρισα και έναν αξιοθαύμαστο καθηγητή που με έχει στηρίξει αρκετά. Και πήρα μια πορεία έτσι πιο ακαδημαϊκή, θέλω να πω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και βασικά δεν είχα διαβάσει, ήταν άγνωστο αντικείμενο, αλλά με είχε σώσει ότι ήξερα λίγη κοινωνιολογία από τη σχολή και από κάτι που ήθελα να δώσω στη σχολή, ένα μεταπτυχιακό που λεγόταν Φύλο και Θρησκεία. Το που μετά καταργήθηκε, νομίζω, 2-3 χρόνια μετά, οπότε καλύτερα. Αλλά ήθελα να πάω εκεί, εκεί με κόψαν στη συνέντευξη. Όπως και στις περισσότερες. Πέρασα και σε άλλα, αλλά με κόβαν στη συνέντευξη. Γιατί δεν ήμουν δικό της παιδείας, πούμε, θέλω να πω. Ναι, οπότε πέρασα εκεί. Γιατί πέρασα? Γιατί έγραψα τόσο καλά. Δηλαδή είχα διαβάσει 3 μέρες σκόρπια. Απλά λόγω αντίληψης κατάλαβα τι πραγματεύονται τα θέματα. Πέρασα και πέρασα έκτος όλη την Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτόν τον μεταπτυχιακό, έκτος 160 που ήταν κυρίως νομικοί και κοινωνιολόγοι. Εγώ θεολόγος δεν υπήρχε κανένας. Ήταν μια σημαντική επιτυχία, μπορώ να πω, και ανέλπιστη. Και θυμάμαι, πήγαινα ένα φωτογραφικό ταξίδι καλεσμένο στην Κίνα τότε, 24 χρονών. Αχ, ωραία. Ναι, στο Πεκίνο και σε κάποιες νότιες πόλεις. Και πριν την ημέρα που θα έφευγα με το αεροπλάνο μου, σκάει τηλέφωνο από την γραμματεία του Παντίου και έπεσα από τα σύνορα. Λέει, πέρασε το μεταπτυχιακό, λέει, πρέπει να γραφτείς. Και εγώ λέω, φεύγω ταξίδι, λέω. Και τελικά κάτι με τη μητέρα μου, κάτι τότε με βοήθησε, μου δώσαν μία έτσι, μέχρι να γυρίσω, που ήταν κάποιες μέρες, 11-12 μέρες ήταν το ταξίδι. Γύρισα, εγγράφη και πήραμε μια ωραία πορεία. Ναι, ήταν μια ωραία ιστορία αυτή. Και το διδακτορικό δυστυχώς δεν το έχω τελειώσει ακόμα, έτσι, επειδή και μέσα στο... Εντάξει, θα νομίζει κανείς ότι έτσι με θεωρίες συνωμοσίες, αλλά υπάρχουν, κακά είναι τα ψέματα, το ξέρουμε ότι υπάρχουν κλίκες μέσα, και εκεί είχα συναντήσει, είδα πώς λίγο λειτουργούν τα πράγματα και ήξερα ότι αν δεν έχεις κάποια βοήθεια είναι λίγο δύσκολο και να πάρεις το διδακτορικό μετά να μείνεις στο πανεπιστήμιο που ήταν και ο στόχος μου. Οπότε λέω, θα κάτσω, θα φάω τη ζωή μου να διαβάζω, ξέρω εγώ. Οπότε το είδα λίγο πιο μποέμικα, λίγο ήθελα να ζήσω, να ταξιδέψω, να έχω τις εξόδους μου, να κάνω άλλα πράγματα, να εργαστώ. Και πέρασε λίγο σε δεύτερη μοίρα, επειδή λίγο είχα απογοητευτεί από το ελληνικό σύστημα. Ίσως αν ήταν έξω θα είχα τελειώσει. Θα είχα τελειώσει, ναι. Αυτό. Πάλεψα 2 φορές για υποτροφία, ήμουνα πάρα πολύ κοντά και τις 2 φορές. Την πρώτη φορά, το 2010 αν θυμάμαι καλά, είχα πάει καλά εκεί που δεν περίμενα, εκεί που είχαν κοπεί όλοι, είχα πάει πάρα πολύ καλά και εκεί που ήταν το πιο είχες εύκολο. Είχες παντρευτεί τότε? Όχι ακόμα. Όχι. Πότε παντρεύτηκες? Το Μάιο. Τώρα? Ναι. Α, τώρα είσαι πρόσφατος, φρέσκο. Γι' αυτό έβλεπα τις φωτογραφίες. Ναι, οι οποίες δεν είναι και χθεσινές, αλλά είναι του Μαΐου, ας πούμε. Ναι. Τότε πριν 12 χρόνια. Να τελείωσε σε άλλη φάση. Ανιόπαντρος υπάγεσαι, δεν έχεις κλείσει χρόνο. Υπάγεσαι στο νιόπαντρος. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ναι. Θέλουμε κουφέτα. Τελειώσανε πολύ γρήγορα. Τελειώσανε την επόμενη μέρα, είχαν τελειώσει. Αφού στο αμάξι δεν έχω βγάλει ακόμα την κορδελίτσα, έτσι για γούρι, ας πούμε. Και... Καλά, έχεις κάνει. Ναι, έτσι για γούρι και αυτό μέχρι να κλείσει ο χρόνος. Λέω να την κρατήσω. Καλά κάνεις. Οπότε, και μένετε εδώ πάλι στο ίδιο σπίτι ή έχεις νοικιάσει κοντά? Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Και είναι ιδιόκτητο το σπίτι, δεν το ενοικιάζουμε. Ευτυχώς είχαμε την τύχη να γλιτώσουμε ένα νίκη μετά. Πάλι καλά. Ναι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να έχεις και τη μαμά, κάνετε μωράκι να. Ναι, είναι κοντά η μητέρα μου, είναι κοντά ο θείος μου, η θεία μου, τα ξαδέρφια μου. Είναι οι γονείς της κοπέλας. Είναι στην επαρχία. Αλλά έρχονται τακτικά. Σε ένα χωριό που λέγεται Καπαδοκικό. Είναι στην Καρδίτσα κοντά, Σοφάδες. Ναι, πάνω στον κάμπο. Ωραία, είναι εκεί. Εκεί. Ωραία. Και πώς το κορίτσι από εκεί σε βρήκε εδώ, σπουδάζατε μαζί? Όχι, είναι μικρότερη, 5 χρόνια και σε μία δισκοτέκα γνωριστήκαμε το 2013, πριν 10 χρόνια, ναι. Σε μία... τότε υπήρχαν δισκοτέκ. Και τώρα, υπάρχουν. Ήτανε, έλα μωρέ, πού υπάρχουν τώρα? Ήταν δισκοτέκ αναβίωσης, δεν ήταν οι παλιές που ξέρεις το 80 και το έτσι. Ήταν αυτές που μου καλούνε και εμένα μέσα. Αυτά που σε καλούνε, μπράβο. Που καλούνε και τη φίλη μας. Και τα... μας καλούνε έτσι, ναι, γνωριστήκαμε λίγο πολύ. Μας καλούνε και μας λένε, λέτε, ναι. Ακριβώς, ναι. Α, έτσι γνωριστήκατε. Ναι, έτσι γνωριστήκατε. Ωραία. Εντάξει. Η κοπελιά είναι και εκείνη καλλιτέχνης, θα τη φέρω εδώ, τι θα γίνει? Είναι καλλιτέχνης με την έννοια ότι είναι καλή στη φωτογραφία, τη μαθαίνω κι εγώ. Μάλιστα έχει πάρει και κάποιες διεθνείς διακρίσεις. Στις πρώτες της έχει πάρει και βραβείο. Ναι, ωραία. Παγκόσμιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι.
Έχει λίγο μια δροσιά, ναι. Έχει, αλλά τέλος πάντων, για πες. Οπότε το έχει το, έχει το καλλιτεχνικό με τη φωτογραφία, τη βοηθάω και εγώ. Λίγο μια ακόμα καλύτερη μηχανή να πάρει, να της δώσω κάποια δικιά μου, να έχει και καλύτερο μέσο. Και τώρα έχει μια, εντάξει, αξιοπρεπή μηχανή και ζωγραφίζει κιόλας. Ωραία. Από τα καλλιτεχνικά. Θα μου πεις και η μαγειρική είναι μια τέχνη και είναι επαγγελματία στη μαγειρική, σεφ, ναι. Ωραία, θα έρθει εδώ να μου πει. Να φτιάξουμε συνταγές. Βέβαια. Καλά, είδες ότι. Θα έρθει να μου πει εδώ φαγητά εδώ και συνταγές, τέτοια, ναι. Βέβαια. Να την έχω μάγειρα, βέβαια. Τώρα πας πει, θα της πεις εγώ πρόταση επαγγελματική, σοβαρή. Ναι, θα της το. Αλλά σήμερα... χωρίς λεφτά πες. Θα σε δοξάσουμε σε κάποια στιγμή. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, δεν πας για τα λεφτά. Είναι αυτό. Πάμε το... για τη δόξα. Ακριβώς. Γιατί τα χρήματα πολύ εμείς είναι τη δόξα ουδής. Ουδής, μπράβο. Α, ωραία, μ' άρεσε αυτό. Και αγάπη περνάει από το στομάχι, έρθα και αυτό γίνεται. Ναι, ναι. Οπότε τώρα φάγαμε λίγο στα γρήγορα. Βέβαια, σήμερα μαγείρεψε η μητέρα μου και έτσι οριακά ήρθα. Δουλεύει σε κάποιο ξενοδοχείο, εστιατόριο. Δουλεύει σε σκάφο τα καλοκαίρια και παλιότερα ήταν σε Σαντορίνη σε ξενοδοχείο και μετά σε μια εταιρεία σκαφών από τις πολύ γνωστές εκεί. Με καλούς επιχειρηματίες. Έχω πάθει πλάκα. Είμαι μια δόση εδώ κάτω στα σκάφη, ναι. Και γνωρίζω μια κοπελιά, ναι. Που αυτή οργανώνει τους πλούσιους. Στις μαρίνες πια... και τέτοια. Ναι, ναι. Αυτό τη δουλειά. Ζωάρα περνάει το καλοκαίρι. Βέβαια. Ναι, μην μπορεί να μαγειρεύει, αλλά άμα πηγαίνει έτσι με τα σκάφη, ταξίδια και τέτοια. Ναι, πρέπει να περνάει ωραία. Βέβαια στο σκάφος είναι σχετικό αυτό. Περνάει ωραία με την έννοια ότι βλέπει κάποια πράγματα, αλλά έχει πάρα πολύ κούραση. Είναι 24 ώρες το πόδι. Γιατί στο σκάφος κάνει δουλειά όχι μόνο όχι μαγείρισσας, πιο πολύ κάνει τη δουλειά τη βαριά. Καμαροτίνες ή stewardess, τις λένε έτσι, ο διεθνής όρος. Δηλαδή, τι αυτό ότι κάνουν όλες τις δουλειές του σκάφους. Εκτός από τα μηχανικά που κάνει ο μηχανικός, δεν οδηγεί φυσικά τότε αυτά, αλλά κάνει τα κρεβάτια, τις ιστορίες και αυτά. Έτσι, την περιποίηση, το σερβίρισμα. Καμαροτίνα ή άλλος, πώς τη λένε. Stewardess. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή η δουλειά, μα την πιάσει κάποιο και δουλεύει, δεν έχει την ώρα του που θα κολυμπήσει, θα ρίξει μια βουτιά και αυτό στη θάλασσα. Είναι ζήτημα να έπεσε μία φορά, δύο μέσα, είναι, δεν αφήνουν. Α, ναι. Δεν αφήνουν. Ναι. Κάτ' εξαίρεση και μετά με καλή επαφή με τους τέλος πάντων πελάτες, γιατί είναι και σκάφη που δεν τα έχουν μόνιμοι ιδιοκτήτες, τα νοικιάζουν, γίνεται ποινικίαση. Οπότε ο ιδιοκτήτης το δίνει σε κάποιους πλούσιους που έρχονται από όλο τον κόσμο, δηλαδή από αραβικές χώρες, από Ισραήλ, από Αμερική, από οτιδήποτε. Και καλά, και που ξέρουν. Εγώ μπορώ να τους λέω, δηλαδή δεν έχω 5 ώρες στη διάθεσή μου, ρε όχι, παιδιά. Καμία δεν έχεις. Είσαι 24 ώρες στο πόδι. Απλά. Παίρνω 2.000 το μήνα. Τρία όχι, δύο ναι. Εντάξει, λες πάω να κάνω 3 ναι, και βέβαια 6.000. Μπορεί να φτάσει παραπάνω στο πουρμπουάρ. Δηλαδή με το πουρμπουάρ μπορεί να μαζέψει χρήματα. Άμα έχει καλό πουρμπουάρ, μιλάμε για πουρμπουάρ όχι 1 ευρώ, έτσι. Μιλάμε για καλά πουρμπουάρ. Οπότε, αλλά τι να το κάνει που έχει. Το άραβας και σου αφήνει 1.000 ευρώ. Ναι, άμα είναι large, βέβαια είναι κάποιοι που είναι σπάγκοι, ας πούμε. Παντού υπάρχει και ανά άνθρωπο, αλλά και ανά ανατροπή λαού. Άρα έχει γνωρίσει. Δεν ζηλεύεις εσύ, μήπως την ερωτεύτηκα σε εφοπλιστή της άραβας. Όχι, 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 καθόλου. Και την πάρει. Καθόλου, καθόλου. Τι καθόλου, εγώ θα ζήλευα. Όχι, όχι, εντάξει. Εγώ έχω ένα φίλο που άμα του πω ότι πάω να δουλέψω, θα το πω να γελάσω. Θα έχει πολύ πλάκα. Θα κολυμπάει για να με κυνηγάει αυτό. Φαντάζομαι. Όχι, είμαι χαλαρός αυτό το μάτι. Είναι μέρος της δουλειά, ας πούμε, και είναι μια χαρά. Δεν είναι... Καλά, δεν φοβάμαι. Εγώ θα το πω του αδερφού μου. Όχι, έχω αρκετή ασφάλεια νιώθω. Δεν έχω κανένα θέμα. Είναι σαν να είναι στο σπίτι για μένα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, Ολυμπία μου. Εκείνη δεν ζηλεύει που είναι εκείνη στυλμοχιασμένη και εσύ μπορεί να φεύγει και να πηγαίνει να βγάζει φωτογραφία. Αυτό περισσότερο, ναι, ναι, αυτό περισσότερο, ναι. Αυτό που λες από εμένα. Δηλαδή από την πλευρά της περισσότερο από ότι από τη δικιά μου πλευρά. Εντάξει. Οι γυναίκες είμαστε πιο εκφραζόμαστε. Εντάξει, εσύ είναι, στο, είναι και στον άνθρωπο, ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ. Εγώ θα ζήλευα. Εντάξει, ναι. Που ξέρω εγώ τι κάνει και στο σκάφος. Μπεκάς παιδαράς εκεί πέρα, άραβας. Μπρατσομένη εκεί. Μπρατσομένη, γυμνασμένη με τα ρόλεξ εκεί, τα γάρα. Δεν με κάνει με το φτωχαδάκι. Δεν μπορεί να μη συμπαίνει. Όχι, κοπελιά τον κάνω να ζηλεύει τώρα. Δεν μου μπαίνει, όχι κανένα, δεν μου μπαίνει τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Δεν μου μπαίνει καμία ιδέα, παιδιά, όχι. Ωραία, ναι, αλλά έτσι και εσύ πηγαίνεις, βγάζεις φωτογραφίες, εκείνη δεν εκμεταλλεύεται τα μέρη που πάει να φωτογραφίζει, να κάνει ή δεν την παίρνει όλη. Λίγο, λίγο. Βγάζει κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν είναι σαν να πηγαίνεις για διακοπές. Οπότε το άλλο μειονέκτημα. Μετά έχει χρόνο πολύ το χειμώνα και εγώ δεν έχω χρόνο καθόλου γιατί δουλεύω πολύ. Οπότε θέλω να πω ότι θέλω πολύ να. Τον Οκτώβριο κάναμε εκδρομές πολλές εσωτερικές. Κάναμε και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό.
ένα σαν ταξίδι του μέλλοντος, αλλά πολύ μικρό. Και κάποια άλλα. Προσπαθώ και εγώ να σκιστώ, δηλαδή αυτά τα ταξίδια θα μπουν εμβόλυμα με την πολλή δουλειά που έχω. Δηλαδή μπορεί να ταξιδεύω όλη νύχτα με το αεροπλάνο, να γυρίσω να πάω κατευθείαν στη δουλειά ή να φύγω από δουλειά, να πάρω το αμάξι να. Δηλαδή, εσύ ανάλογα. Η δουλειά σου, δηλαδή η επίσημα που σηκώνω στο πρωί, τι πια είναι? Έχω αλλάξει από το Δεκέμβρη. Σταμάτησα να κάνω αυτά τα μαθήματα στα ΚΑΠΗ, σταμάτησα να συνεργάζομαι με το Δήμο Πειραιά και με την ιδιωτική εταιρεία που είχε ως ανάδοχος, είχε αναλάβει ένα έργο έτσι μεγάλο για τους ευπαθείς. Είναι, λεγόταν δίπλα στο Δημότη. Βασικά με αυτή την εταιρεία συνεργάστηκα, σου λέω ακριβώς το προηγούμενο, για να σου πω και το τωρινό. Ξεκίνησα με Αγίους Αναργύρους και Καματερό, εκεί πέρα το γραφείο μου ήταν σε ένα ΚΑΠΗ και εκεί ήμουνα στο πρόγραμμα Φροντίζω και κάναμε μαθήματα, δηλαδή υπήρχαν μαθήματα διατροφολογίας, φυσιοθεραπείας, κοινωνικός λειτουργός υπήρχε, έκανε τέτοια συμβουλευτικές, ψυχολόγος για τους ανθρώπους που χρειάζονταν ψυχολόγο, όλα αυτά παροχές δωρεάν, του Δήμου προς τους πολίτες, αλλά με μια ιδιωτική εταιρεία ανάδοχο. Το άλλο, μετά συνέχισε στο ΕΓΑΛΕΟ, σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΓΑΛΕΟ και στο τέλος κατέληξε στον Πειραιά που κάνουμε αυτό το δίπλα στο Δημότη. Εκεί είχε πιο πολύ, είχε και άστεγους, είχε και αμαία που λέμε, είχε και απεξαρτημένους, είχε και ανέργους, απ' όλα. Ήταν ανθρώπους ευάλωτους που χρειάζονται μια βοήθεια περαιτέρω, ας πούμε. Θυμάμαι που έτυχε να βοηθήσω κάποια κορίτσια εκείνη για να. Ήταν και νεανικές οι ομάδες έργου, ας πούμε, εκείνη η ομάδα έργου. Με πολύ ενθουσιασμό τα παιδιά που ήταν εκεί, για να. Κάποια ήταν και πρώτη δουλειά, ας πούμε. Και να βοηθήσω κι εγώ μια μέρα να πάμε να βρούμε κάποιους άστεγους στο λιμάνι για να τους δώσουμε να τους, για κάποια επιδόματα. Έχω μια γνωστή εδώ στη Νέα Σμύρνη. Αυτή είναι παλιά νοσηλεύτρια, συνταξιούχος, οδηγάει μηχανή, είναι έτσι βαρβάτη. Μένει τέρμα πλαστήρα. Α. Εδώ στο Διογέννη. Εκεί μάλιστα. Λοιπόν, που ήταν το περίπτερο και έχει πάει εκεί κάπου. Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, αυτή επειδή βγήκε στη σύνταξη και τα λοιπά και τα λοιπά, τι κάνει? Πάει και βρίσκει στον Πειραιά τους άστεγους και στην Ομόνοια, τους περιποιείται τις πληγές. Έχει ξεσηκώσει άλλες δύο κυρίες από την εκκλησία που πηγαίνουν κάθε Σάββατο. Είναι το βράζουν αυγά από την Παρασκευή, γύρω στα 200 αυγά, φτιάχνουν τόστ. Κοιτάνε, έχει βρει ένα φουρνάρι και της δίνει, ξέρω εγώ, του κρουασάν και τέτοια. Το έχει και μέσα της το κομμάτι της προσφοράς ως νοσηλεύτρια και τώρα δεν μπορεί να κρατηθεί και το. Και μια φορά τη βδομάδα με δύο κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το Σάββατο δηλαδή θα τους μοιράσει φαγητό έτσι, και τέτοια. Έτσι, ναι, είναι πολύ και άμα δει πληγές και αυτά και μπορεί και μεσοβδόμαδα να πάει να τους βρει. Να. Και είναι πολύ καλό αυτό που κάνει και συγχαρητήρια να τις πω. Ακριβώς, ναι. Συγχαρητήρια. Και είχα και κάτι γάζες που ήθελα να τις δώσω, δεν τις πήρε. Και τελικά είχα εγώ στο χέρι και έβαλα τη γάζα και κοίτα, φαίνεται ότι κάει και το χέρι μου. Ολόκληρο το λάδι είχε πέσει. Αλήθεια. Ναι, έριξα ντομάτα. Άρα χρειάστηκε δηλαδή. Έριξα ντομάτα πρώτα. Η ντομάτα, παιδιά, η ντομάτα είναι. Καλή, ούτε καν φαίνεται. Ότι πέσει όλο το λάδι. Σωρά. Τρελάθηκα. Από μου κόπηκε και η αναπνοή. Και βάζω Colgate και εκείνη την ώρα με παίρνει μια κοπέλα, αστρολόγος που είναι να έρθει η πρώτη του μήνα. Αλήθεια. Του Μαρτίου, ε. Ναι, και όπως σηκώνω το τηλέφωνο, της λέω: δεν μπορώ να σου μιλήσω, μου έχει κοπεί η αναπνοή γιατί έχω κάψει το χέρι μου. Ο. Τώρα μου λέει: βάλει χυμό ντομάτας. Και βάζω χυμό ντομάτας, έτριβα εγώ το μεταξύ να κάνω και κοιμά και βάζω τη φούδα. Το νιώσα ότι μου πήρε όλη, Την αυτή. Φοβερό, δεν το ξέρω. Και μετά όπως το πλήνα. Πρακτική συμβουλή αυτή. Λέω για να δροσιστώ και είχα κάτι αυτές τις γάζες που έχουν φάρμακο και τις κολλάς και την κολλάω και αυτή πάνω. Τέλεια. Και μετά στη μια ώρα κάνω και ούτε πόνο, ούτε αυτό, τίποτα. Πάει καιρό. Τώρα το προηγούμενο Σάββατο. Πάλι καλά που σε πήρε τηλέφωνο. Όχι αυτό το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο. Πάλι καλά που σε πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή. Ρε παιδί μου, ο Θεός το έκανε. Ναι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι. Σκέψω ότι από όταν κάηκα, επειδή κρατούσα τηλέφωνο και από το που κάηκα, το πέταξα κάτω. Και πόναγα και βάζα την κρέμα και εκείνη την ώρα χτυπάει το άλλο τηλέφωνο. Και της το ανοίγω, τη βάζω ανοιχτή ακρόαση και της λέω: δεν μπορώ να σου μιλήσω, κοπή αναπνοή μου έτσι. Και μου λέει: βάλε τώρα. Και αφού με θεράπευσε, της το είπα κιόλας, λέω: με θεράπευσε. Μετά που την πήρα να. Πούμε πότε θα κάνουμε εκπομπή, τι στο έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο, δεν ξέρω, να μιλήσω λίγο για το κομμάτι του διδακτορικού, γιατί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια.
Είχα μάλιστα και την ευτυχή συγκυρία να το παρουσιάσω σε διεθνή συνέδρια, να μπουν αποσπάσματα από τη δουλειά μου, να μπουν σε τόμους προς τιμή ομότιμων καθηγητών του Παντίου και γενικά να έχει και διεθνείς μέσα συγγραφείς. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είχε αρκετά μεγάλη απήχηση. Το θέμα είναι η ιερά εξομολόγηση ως μορφή ρύθμισης και πρόληψης και ρύθμισης παραβατικών συμπεριφορών. Δηλαδή συνδυάζω κομμάτια θεολογικής με τη θεματολογική. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν, είναι ο χρυσός συνδυασμός. Έβλεπα, πέτυχε, ήρθε στα χέρια μου πάλι ένα άρθρο που είχαν γράψει στην εφημερίδα το 2008 για τη δουλειά μου με μια ολόκληρη σελίδα στην... Ναι, μια σελίδα ήταν στην Ελευθεροτυπία, έτσι, σε μια εφημερίδα που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Πολύ καλή απήχηση. Το έχω διδάξει το αντικείμενο δίπλα στον καθηγητή μου σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Εντάξει, αμυστή βέβαια, όπως και κάποιες επιτηρήσεις. Αυτά είναι στα πλαίσια του υποψήφιου διδάκτορα, δηλαδή στις αρμοδιότητες του, ας πούμε, και στις... Και γενικά το είπα στο, είχα βγει με έναν, τώρα είναι Μητροπολίτης στην επαρχία, τότε ήταν ένας ιερέας ο οποίος ήταν, είναι πάρα πολύ γνωστός γιατί ήταν ο ιεροκήρυκας του Αγίου Διονυσίου πάνω, στο Κολωνάκι εκεί. Οπότε ήταν η φωνή που άκουγε σε όλες τις γιορτές αν έβαζε την ΕΡΤ, ας πούμε, να δεις. Οπότε ήταν γνωστός διδάκτορ με δύο διδακτορικά. Με εκτίμησε, έτσι το γνώρισα σε κάποια μαθήματα στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο που παρακολουθούσα έξτρα μαθήματα. Και με κάλεσε το 2008 το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο στην Εκκλησία της Ελλάδας, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Και εκεί μίλησα και το κατά απόλαυση. Δηλαδή μαζί με δύο φοιτητές, εγώ ήμουν ο υποψήφιος διδάκτορ εκεί. Και τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία η εκπομπή. Το παρουσίασα και στην τηλεόραση σε κάποιες εκπομπές το θέμα. Γενικά έχει μια πολύ ωραία απήχηση, η οποία αγγίζει από τον απλό άνθρωπο που δεν ξέρει πολλά γράμματα. Να σου πω κάτι, αυτό όμως είναι δηλαδή έτσι όπως μου το λες τώρα. Μπράβο, πες μου. Θα πω και εγώ του Πάτερ Δημήτρη εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Α, τον Πάτερ Δημήτρη. Να σε καλέσει στη σύναξη νέων. Πολύ ωραία. Που είναι τα παιδιά, η σύναξη νέων δεν είμαι εγώ, είναι κάτω από 40, μέχρι 40. Ναι, πάει ηλικιακά. Ναι, αλλά και μπορεί και στους μεγάλους, αλλά θα του το πω. Για να μιλήσεις για αυτό που λες, πώς μέσα από την εξομολόγηση μπορούμε να μετριάσουμε την παραγωγικότητα. Ακριβώς, πολύ σωστό. Θα του το πω σαν θέμα, ναι. Και θα του πες και έτσι, και αν θες να σου δώσω το τηλέφωνο, το παλικάρι να έρθει να μιλήσει στα παιδιά. Νέο Σμυρνιώτης είναι. Τέλεια. Ήταν με συνεντεύξεις, δηλαδή η έρευνα και η επιστημία έβγαινε εκείνη τη στιγμή το επιστημονικό αντικείμενο. Mm-hmm. Να το πω γιατί ήταν έρευνα. Είναι ωραίο να το κάνεις αφού πας και το κάνεις σαν εισήγηση. Ναι, με τη μέθοδο του Ιωνοστιβάλ. Δηλαδή ο ένας μέσα ήταν στον άλλον, πήγαινα σε ιερούς ναούς σε όλη την Αθήνα. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο με τη Νέα Σμύρνη αυτό, για να πάρω γνώμες να μιλήσουμε για τα πράγματα που τους εξομολογούνται. Mm-hmm. Και είναι πολύ, μπαίνει σε άλλα στα άδυτα που λέμε εκεί. Φυσικά δεν το κάνουν ονομαστικά, αλλά σου λένε περιπτωσιολογικά. Δηλαδή ότι δεν σου πούνε ότι ήρθε ο Γιώργος και είπε αυτό, αλλά ότι είχαμε περίπτωση τάδε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Ναι. Μιλάμε για πορνεία, για μοιχεία, για ναρκωτικά, για από ελαφρύς μέχρι πολύ σοβαρά εγκλήματα, ακούσιο φόνο, εξαμελίας έγκλημα, ιατρικά λάθη. Τρομερά απάτες, ενώ απάτες χρηματικές. Ξέρεις τι διάβαζα εγώ στο δίκαιο. Για πες μου. Η έκτρωση δεν υπάρχει άβλωση. Α, τι διάβαζες. Η έκτρωση είναι φωνικό, δεν υπάρχει. Ναι, άβλωση. Άκου τώρα, ρε παιδί μου, διαβάζω στο νομικό δίκαιο τώρα. Στη σχολή που πάω και κάνω οικονομία και δίκαιη, κάνω και νομικό δίκαιο. Μπράβο, μπράβο, λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Είδες, Χάρα, έχεις πολύ επίγνωση. Άκου τώρα. Διάβαζα λοιπόν ότι το φυσικό πρόσωπο αρχίζει και υφίσταται από τη στιγμή της σύλληψης. Μάλιστα. Και αν εγώ σταματήσω την κοίηση, είναι δολοφονία. Δεν βλέπεις αυτά που γίνονται στην Αμερική που τώρα το απαγορεύουν δια νόμου, έτσι. Μα από και εδώ πέρα και στο δικό μας το νομικό δίκαιο που είναι αυτά τα βιβλία του 90, πότε είναι. Mm. Γράφουνε ότι είναι... απαγορεύεται. Δηλαδή εσύ, αν εγώ πάω και ρίξω το παιδί, ναι. Εσύ μπορεί να μου κάνεις μήνυση, να με κλείσεις φυλακή ο σύζυγος. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, εννοείς. Αν δεν είναι με κοινή συνενέση και πάω εγώ μόνη μου και το σκοτώσω, ναι, σωστά. Μπορείς να μου κάνεις μήνυση. Είναι δολοφονία, δεν επιτρέπεται. Μα φυσικά και είναι, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς επιτρέπονται. Δηλαδή, όχι, γι' αυτό δεν γράφουνε. Άμα πας στα νοσοκομεία, ναι. Δεν γράφουν έκτρωση. Διακοπή κοίησης. Εντάξει, διακοπή ναι, κοίησης μπορεί να είναι αποβολή. Okay. Καταλαβες.
Δεν σου λέει έκτρωση, δεν βάζουν αλλά... επίσημα έκτρωση γιατροί. Αυτό, αυτή ποιο λεπτομέρεια... σου το είπε, διακοπή κοίησης βάζουν. Okay. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα, δεν την είχα ψάξει, γιατί είχα ψάξει το κομμάτι το θεολογικό. Ένα από το είδα και εγώ, τυχαία τώρα. Βασικά η ουσία παραμένει η ίδια, αλλά βάζουν ας πούμε ένα ωρεοποιημένο ορισμό ας πούμε, για να κάνουν αυτό που κάνουν. Ας πούμε. Αυτό ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εμείς τώρα εδώ κάτω σε Αγίου Αναργύρου δεν έχουμε μεγάλο φτιάξει θέμα, ναι, αυτό με την άμβλωση. Ναι, ναι, είχε δηλαδή πολλές περιπτώσεις. Κοίταξε να δεις, λένε κάποιοι ότι το λέει η θρησκεία. Δεν το λέει η θρησκεία. Εγώ έχω πάει σε σεμινάρια που πώς το παιδί καταγράφει από την κοιλιά. Ναι. Με σε ψυχολόγου σεμινάρια, όχι... Ήσο κάποιες εβδομάδες μετά που φαίνεται... Κατευθείαν κάπως... από τη σύλληψη το παιδί σύλληψη. Λέει γράφει. Από τη σύλληψη. Mm-hmm. Από τη σύλληψη. Φαντάσου. Δηλαδή μπορεί εγώ τώρα να το έκανα το παιδί για μια νύχτα και να μην υπήρχε ναι, έρωτας, ναι, ναι. Αυτό το παιδί το καταγράφει. Μάλιστα. Όταν είναι από αγάπη το καταγράφει, όλα τα καταγράφει. Τα πάντα, δηλαδή με το που γίνεται η σύλληψη υπάρχει ψυχή ναι. και καταγράφει. Mm-hmm. Κατάλαβες τι γίνεται. Και δεν το λένε αυτό οι πατέρες μόνο της Εκκλησίας, το λένε και οι επιστήμονες. Ναι, καλά για την Εκκλησία. Άμα κάτσεις να διαβάσεις, μπράβο. Αλλά ας την Εκκλησία, μην τη επιστήμονες το λένε αυτό. Mm-hmm. Ναι, και το παίρνουν δηλαδή τώρα και η κάθε επιστήμη, μία, ναι. γιατί άκου να δεις, λέγανε τώρα για τον προγεννητική αυτή και είναι μία κυρία που έχει γράψει βιβλία και αυτά. Τι λέγανε εδώ. Θα σου πω και βάλανε στα σχολεία το πώς πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται τη σεξουαλικότητα και αυτά. Α, μάλιστα. Και είχαν βάλει και το βιβλίο αυτινής της κυρίας που έλεγε για τον προγεννητική καταγραφές του μωρού μάλιστα. και όλα αυτά. Και βλέπω την Ναταλία Γερμανού που τη συμπαθώ. Μάλιστα. Αλλά Ναταλία μου εκεί πιάστηκε αμόρφωτη. Α. Γιατί κάθοτα και κατηγόραγε τη γυναίκα αυτή να ναι. ναι, ότι και καλά από πού και σπου λέει κάνουμε καταγραφές από τη σύλληψη. Και εμένα λέει η μάνα μου κάπνιζε και έπινε. Με βλέπετε λέει βέβαια έχεις πρόβλημα, γι' αυτό δεν έχεις παντρευτεί τώρα. Άμα μας ρωτάς αν έχεις πρόβλημα, αν το πάρουμε έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, άμα τη δω την Ναταλία, που τη συμπαθώ, την αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά επειδή κυκλοφόρησε και στην Νέα Σμύρνη καμιά φορά. Α, ναι, δεν την έχω πετύχει. Άμα τη δω, θα της το πω, αυτό ήταν φάουλ. Δηλαδή, σε πληρώσανε και σου είπε, πες αυτή τη βλακία, το έλεγξες. Διάβασες τις γυναίκες τα βιβλία αυτά, τα είδες ή πήραν αποσπάσματα και τα μεταφέραν όπως θέλουν. Και γράφει αυτή ότι οι κοπέλες δεν πρέπει να αλλάζουν οι συντρόφους. Γιατί, τιμή είναι αυτό. Γιατί να πάει μια γυναίκα με 100 άντρες και να ξεφτυλίσει τον εαυτό της ναι, ναι. και να μην το σέβεται και να γίνει ο γκουβάς του καθενός. Όντως, ισχύει αυτό. Δηλαδή και πήρανε 3 ή 4 λεξούλες και τις μεταφέρανε όπως θέλανε. Αυτό συμβαίνει. Και τέλει το βγάλανε αυτό το βιβλίο από τα σχολεία και ήταν κακός που το βγάλανε. Κακός. Συμβαίνει στη δημοσιογραφία να παίρνουν 2-3 αυτές. Όχι, όχι. Λέμε να σου πω, πενεύουμε την ομοφιλοφιλία. Ναι, ναι, ναι. Πενεύουμε αφού. Ό,τι δεν είναι ηθικό και ακυρώνουμε όλα τα ηθικά. Συμφωνώ. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ακέραιοι. Όχι, δεν είναι ακέραιοι. Έχουν προβλήματα, έχουν πολλά ψυχολογικά και τα ψυχολογικά τους πρέπει να μας τα περάσουν εμάς. Ως κανονικότητα. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή άλλος είναι διπολική προσωπικότητα και δεν ξέρει αν είναι άντρας ή γυναίκα, εγώ πρέπει να το δεχτώ για φυσιολογικό. Όχι, μου αρέσει που λένε πια, λέει, δεν υπάρχουν 2 φύλα, είναι και άλλα πολλά, είναι και 100 άλλες καταστάσεις μεταξύ των 2 φύλων. Τώρα τα βγάλανε ναι, αυτά. Ναι, ναι, καινούργιες. Τώρα αυτά είναι βλακίες. Επιστήμες. Τι είναι αυτά τα καραγκεζιλίκια τώρα τα βγάζουν και φοβό. Α, άμα πάω εγώ τώρα το στη... Το τρίτο, το το. Πάω εγώ τώρα στην Ναταλία ή πάω στο Λιάγκα ή ναι. πάω δεν ξέρω εγώ πού και πω την αλήθεια μου, θα με κατατροπήσουν, τελείωσε. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να πεις αυτά που θέλουν εκείνοι. Αυτό το είδαμε και στα χρόνια της καραντίνας. Αυτό το είδαμε και με τους καλλιτέχνες. Και με τους καλλιτέχνες. Που κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες υποστηρίζανε το φίλο τους και μόνο που δεν τον φάγανε ζωντανό. Ναι. Το είδαμε, το ζήσαμε, δηλαδή το είδαμε στα κανάλια μπροστά μας. Εντάξει τώρα. Και σήμερα όπως ξεκίναγα να έρθω εδώ, τώρα που το λέμε και αυτό, είδα ότι ο Φιλιππίδης λέει για το βιασμό αθώθηκε. Μάλιστα, ναι. Αυτό, ναι, αυτό είχε βγει η απόφαση. Είχε, και αλλά για απόπειρα. Απόπειρα, για την απόπειρα. Αυτό, αυτή είναι η απόφαση εν τέλει. Ναι, ναι, ναι. Για τις απόπειρες καταδικάστηκε, τώρα δεν ξέρω για την απόπειρα. Ναι, οριστικοποιήθηκε αυτό. Mm. Τώρα για απόπειρα τέτοια δεν κάθισε γιατί έπρεπε να έρθω εδώ να το ακούσω. Πόσο τρως. Μα αυτό θα είναι μάλλον να πληρώσει.
Οπότε βέβαια, ναι, ναι. Αυτό λογικά θα πρέπει να πληρώσει και να βγει έξω. Ποιος ξέρει. Θα το... Ναι, απόπειρα είναι πολύ λιγότερο. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο θα του κάνουν και θα του λένε να υπογράφει και αυτά και ότι άμα ξαναδώσει δικαίωμα με περιορισμούς και αυτά. Βέβαια, δεν, είναι, δεν τον κρατάνε φυλακή. Ψιλοκαταστράφηκε πιστεύω με όλα αυτά. Αλλά... Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν τέλος πάντων έχει πολύ αρνητική πλέον. Νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί βγήκανε πάρα πολλοί ηθοποιοί και τον στηρίξανε. Mm. Άλλο που δεν τα βγάζουν στο ίντερνετ, άμα ψάξεις τα λένε. Μάλιστα, ναι. Άλλο το που μετά τους κατακράζουν. Βγήκε πάρα πολλοί κόσμος. Και η Ζανίνου και η Ιωαννίδου και η Φιλίνη. Πάρα πολλοί κόσμος. Και οι άλλοι που παίζανε μαζί στο... Το χαιρέτα μου τον Πλάτανο που κάνει την, τη γιαγιά. Πολλοί ηθοποιοί βγήκανε και τους ρωτήσαν και τους είπαν αν αθωθεί ο, αν ξαναπαίξει ο Φιλιππίδης θα παίξετε μαζί του και βέβαια είπανε. Ναι, ναι. Ωραία. Τι μας νοιάζει εμάς. Η άλλη πάλι έλεγε εμένα δεν μου δώσε ποτέ δικαίωμα. Έχω δουλέψει χρόνια μαζί του. Μια γνωστή ηθοποιός πάλι. Μου δώσε λεφτά και πλήρωσα τα νίκια μου. Ήταν ο μόνος που μου δώσε προκαταβολή με ροκάματα που είχα ανάγκη. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεχνάνε. Σωστά. Εν τω μεταξύ δεν είναι και ηλίθιος ο κόσμος. Εγώ δεν ήξερα ότι οι ηθοποιοί έχουν κόμματα. Νομίζω ότι βγαίνει ένα δέλτα σίγμα στο ΣΕΙΕ. Μάλιστα, όπως είναι... Και, ναι, ότι βάζουν 30 άτομα και βγάζουν οι 15. Α, τελικά είναι... Όχι, είναι παρατάξεις. Α, μάλιστα. Είναι παρατάξεις. Και αυτοί που χτυπάνε το Φιλιππίδη είναι οι αντίθετες παρατάξεις. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Είναι παρατάξεις. Και γι' αυτό βλέπεις και γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το... Όλη η ιστορία αυτή, η διαβολή, διαβάλλοντας. Μπράβο. Και εν τω μεταξύ βλέπουμε και ανθρώπους που δεν είναι ηθικοί. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και λέει ανήθικο το Φιλιππίδη. Και εσύ δεν είσαι ανήθικος που έτρωγες και πίνες στο σπίτι του και τώρα τον καρφώνεις. Για τον φίλο μας εκεί. Τον... Ξέρω για ποιον λες. Ναι. Δεν είσαι. Ναι. Ποιο ανήθικος είσαι εσύ από αυτόν, ναι, να το γύρισε τελείως αυτός. Ναι. Και που ήταν... Πήρε πολύ φουσάντο. Πήρε λίγο αέρα. Εγώ αυτούνου έβαλε μια φορά ανέρτηση για κάτι χελονάκια. Και αυθόρμητα κι εγώ. Αυθόρμητα, ναι. Δεν καταλάβεις πόσο μαλάκας. Αυθόρμητα γράφω, αχ τι ωραία χελωνάκια, λέω η γιαγιά μου, ναι, και όταν ήμασταν μικροί, λέω στον κήπο θέλω κι εγώ. Γράφω εγώ έτσι. Ωραία, αυθόρμητα. Αυθόρμητα, ναι, ναι, ναι. Με την ψυχή σου. Το τι μου σου γράνε. Σοβαρά, πιστεύω. Τι λέγανε. Να βρω την ανάρτηση, θα διαβάσω. Ο ίδιος μου απαντάει και μου λέει: αυτά είναι προστατευόμενα ζώα και το ένα και το άλλο και μπρουμπρου και δεν μπορείς να πάρεις σπίτι του μπρου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 μ. Άρχισε την ιστορία. Μέχρι να δω εγώ τώρα τι. Δεν είχε το περάσει δει. Από κάτω. Το τι μου σούρανε, με βρίζανε, με κάνανε. Και γράφω: παιδιά, γράφω κι εγώ. Αυθόρμητα είπα. Αν είναι προστατευμένα, τα κρατήσουν εκεί, λέω. Και τα χελωνάκια του νερού πώς τα παίρνω. Και άμα πάω στο απέτησο, πώς παίρνω χελωνάκια και τα βάζω στις γυάλες, αφού είναι προστατευόμενα. Δηλαδή έτσι μου έρχονται να πάω σε ένα απέτησο να τα φωτογραφίσω, ναι, να τους τα στείλω. Τι να πεις, είναι. Δηλαδή κάτι πράγματα. Mm. Δεν είπα τίποτα, τον κράτητε. Δεν χρειάζεται να μπλέξεις και σε. Αλλά μετά βλέπω εδώ πέρα και 1,5 χρόνο, 2 διάφορα. Και λέω, μάλλον έχουν. Αλλά βλέπω και άλλους καλλιτέχνες που, όπως σκέφτομαι εγώ, σκέφτονται και άλλοι οι άνθρωποι που μιλάω. Δηλαδή, δεν κοιμάται ο κόσμος. Δεν κοιμάται, δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Βλέπει ότι όλα είναι με. Βλέπεις τώρα, η καινούριο φωνάζει 10 συγκεκριμένα άτομα. Δεν, ναι, είναι μια κλίκα που ένας χαϊδεύει τον άλλον. Βέβαια, βέβαια. Γιατί μου βγάζει καινούριο το Χαϊκάλι. Ότι κάνει τα άστρα και δεν βγάζει το Φιλιππίδη και δεν βγάζει τον άλλον. Συνομοταξία, ναι. Ο Χαϊκάλης δεν πήγε για απόπειρα βιασμού. Το θυμάμαι, ναι. Και εκείνον δεν τον καταγγείλανε. Εκείνος είναι κολλητός όμως με τα κανάλια. Όπως βλέπουμε και με την κυβωτό του, ναι, του και αυτού αυτού και με το χαμόγελο του παιδιού. Σωστά. Το χαμόγελο του παιδιού έχει τον Αντένα, έχει τον Αλφα, έχει. Κανείς δεν τον κούνησε, ενώ λέγανε θα ξεσκεπαστούνε και με αυτόν, ναι. Ναι. Τον καημένο τον άλλονα το... και τώρα που κάνανε... Και κανένας δεν είπανε ονόματα, δεν έγινε τίποτα από αυτά που... Τώρα σήμερα κοινοποίησα ένα
τελείωσε η αυτή που η βλέπανε τα οικονομικά του. Βγήκε κανένα κανάλι να πει ότι όντως ο άνθρωπος είναι καθαρός. Όχι, γιατί είναι καθαρά στοχευμένα. Δηλαδή πάνε εκεί που βολεύει, εκεί που πληρώνονται να πάνε. Έτσι δεν είναι δημοσιογραφία. Πάω εγώ, σκάω 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ και λέω στη Ναταλία Γερμανού, πες ότι οι κοντές χοντρές είναι οι πιο ωραίες γυναίκες του σωστό, κόσμου. Σωστό. Θα το και πει. Ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι οι πιο αυτές στο κρεβάτι. Θα πάει και θα το πει. Ό,τι και να κατάλαβες. Σωστά. Αυτό δεν είναι τηλεόραση, αυτό είναι εμπόριο. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να βλέπουμε. Μπορεί να έχει και μία δόση αληθείας αυτό, ε, πλάκα. Όχι, έτσι είναι. Αυτό το... ναι, α, ότι έχω... Γιατί... α! Έτσι, σωστό, ναι, να ευθυμίσουμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Όντως οι ζουμερές είναι πιο ερωτικές, σωστό. Δίνουν το κάτι παραπάνω. Κάτσε να πενέψω ναι. Λίγο τα κιλά. Ολυμπία που λες, ναι, εγώ ένα διάστημα είδα πολλά πράγματα γιατί με καλούσαν πιο μικρό σε ηλικία και κάποια πράγματα έχω μετανιώσει, κάποια πράγματα με καλούσαν σε διάφορες εκπομπές, δηλαδή είτε ήμουν καλεσμένος, είτε ήμουν στο κοινό, είτε ήμουν στα γυρίσματα, είτε ήμουν, οπότε είδα πολλά πράγματα τα οποία καταλαβαίνω, κατάλαβα αυτό το πράγμα της τηλεόρασης ότι είναι εντελώς σκουπίδι, δηλαδή κατά κύριο λόγο, όχι ότι δεν υπάρχουν. Να σου πω κάτι, ένα καλό που έχει τώρα το ίντερνετ είναι ότι έχουν φτιαχτεί πάρα πολλές εκπομπές στο Netflix, αυτά ναι, που ναι, βάζουν. Βλέπω πολύ ίντερνετ. Που δεν χρειάζεται εντέλει να βλέπεις, να ανοίγεις την τηλεόραση. Ακριβώς. Μαθαίνεις τα πάντα από το ίντερνετ, επιλέγεις τι θες να ακούσεις. Ακριβώς. Βέβαια και εκεί πέρα όταν βάζεις ειδήσεις μου λένε. Τι λέει, είπε καινούργιο σε ένα παλικάρι το όμορφο, και εγώ το κάνω αυτό. Είπε η κοπέλα τώρα σε ένα τενόρο, τι ωραίο παιδί που είσαι, ναι, του λέει, ναι, ναι. Να σου δώσω το τηλέφωνο. Λέω, το είπε αυθόρμητα, το είπε η κοπέλα. Ακριβώς, να κάνει ναι, ναι. Το χαβαλέ της και αυτά. Και βλέπω μετά την επόμενη μέρα την κράξανε και την κάνανε γιατί έκανε καμάκι, γιατί... Ανεφουσίες πάνω. Καλά, αυτά μπορεί να τα βάζουν και μόνοι τους για να κάνουν διαφήμιση, ε. Ναι. Θυμάμαι, είχα μιλήσει, είχα πάει και μέχρι και σε κανάλι των οικολόγων είχα πάει και είχα μιλήσει πολύ ωραία, έτσι ήταν λίγο, όχι γραφικό, ήταν κάποιοι φίλοι που κάνανε κάποιες εκπομπές, εγώ είπα πράγματα σοβαρά θέλω να σου πω, αλλά ήταν σε αυτό το κανάλι, δεν με πειράζει, δηλαδή θέλω να πω ότι... Okay, ήταν... Γιατί οι οικολόγοι είναι πολύ σοβαρό κονάρι. Ναι, γιατί... ναι. Ήταν αυτός ο οποίος είχε, ο ιδιοκτήτης που είχε και κάτι προϊόντα, ξέρεις και αυτά. Ναι. Και ήταν στην Σολομού, θυμάμαι, το στούντιο εκεί τότε. Θυμάμαι πάρα πολύ ωραίες τηλεοπτικές εμπειρίες. Και είχα πάει αρκετές φορές, δηλαδή είχα πάει 3-4. Και είχα μιλήσει έτσι για την εγκληματολογία, για θέματα όπως ο γάμος, όπως... Αυτό με την εγκληματολογία και εμένα με ενδιαφέρει. Αλλά θα κάνουμε ειδικές. Να... Ναι, αυτό τώρα θα λέμε λέγα. Λίγο, έτσι κάνουμε μια γνωριμία. Αυτό θα σου έλεγα ότι αυτό θέλει να δεν κάνεις εκπομπές. Ναι, αυτό μπορείς να πεις. Δηλαδή, δηλαδή αν δεν θέλεις να πάρεις δικιά σου εκπομπή εδώ πέρα να σε χώσω, θα κάνουμε κάτι έστω εμείς. Μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου, να με καλείς. Ναι. Τώρα το άλλο θα το δούμε. Δηλαδή μπορώ να το να βάλουμε σαν αυτή να έρχεσαι και να μου μιλάς γιατί κάθε φορά για ένα καινούριο θέμα. Για ένα θέμα, ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Για τα εγκληματολογικά. Και εμένα θα με κάνει, θα μου βοηθήσει αυτό για ώστε να θυμηθώ πράγματα, να ξαναδιαβάσω κάποια πράγματα. Αυτό σου κάνω ανοιχτή πρόταση. Και όντως το κλιματολογικό μας ενδιαφέρει και ειδικά τη σημερινή εποχή. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε και θεωρώ αυτό το θέμα που είπες. Πολύ επίκαιρη επιστήμη. Πώς από την εξομολόγηση μπορείς. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να το διαβάσει ο Πάτερ Δημήτρη. Αυτό είναι τα δικά μου παιδεία. Στο δικό μου πεδίο μπορώ να πω ακόμα περισσότερα πράγματα. Γιατί τα έχω βρει το υλικό που γράφω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, μπορούμε να πούμε πολλά. Δεν θα πούμε τώρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μου άρεσε πολύ και θέλω να κάνουμε μια εκπομπή έτσι. Ναι, ναι, και μάλλον ναι, τότε εκείνη την εκπομπή θα στείλω στον Πάτερ Δημήτρη. Ακριβώς. Κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο, να τον φέρεις στους νέους, να γνωρίσεις και παιδιά γιατί. Θα έχουμε σημειώσεις. Έχω εκεί τα παιδιά, μαζευόμαστε. Είμαστε ομάδα η ενορία. Δεν είμαστε μόνο Εκκλησία, Κυριακή και Γεια σου. Μπράβο. Έχουμε κάνει φιλία. Αυτό. Λοιπόν, σημαντικό. Έχω ένα φίλο τον Αλέξανδρο που είναι το παιδί στην ενορία. Αυτό υπάγεται στους νέους. Μάλιστα. Το παλιόπαιδο είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι δικηγόρος. Mm. Ο Αλέξανδρος λοιπόν έχει πάει και πηγαίνει και βοηθάει παιδιά ναρκωμανείς. Είναι ο δικηγόρος τους δωρεάν. Καταλαβαίνω. Ναι. Κατάλαβες. Άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν. Έτσι, μπράβο. Ναι, 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 αυτό και κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή έχεις να γνωρίσεις και ωραία. Έχω και άλλους κόσμο. Πολύ, πολύ ωραία παιδιά. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή για την εγκληματολογία ή κάποιες εκπομπές.
το κομμάτι της φωτοτώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να οργανωθώ λίγο τι θα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε 20 λεπτά. Εντάξει, τελειώνουν δηλαδή. Ναι, ναι, τελειώνουμε. Ωραία. Τι να πρώτο πω τώρα, δεν ξέρω τι να... Τέλος πάντων, σε αυτό που είπες πριν, γιατί στο κομμάτι αυτό με το πόσο κατευθυνόμενα είναι τα πράγματα στην τηλεόραση, έχω να προσθέσω μια μαρτυρία, ας πούμε. Γνωστός δικηγόρος, ήταν οι δύο από τους πιο γνωστούς δικηγόρους, ξέρετε τα ονόματα, δεν τα λέω, δεν χρειάζεται. Και ήμουν εγώ στο κοινό, ήταν μια εκπομπή του Χατζηνικολάου στο κανάλι, το μεγάλο κανάλι τότε, ας πούμε. Και τέλος πάντων, τους βλέπω να τσακώνονται, να φωνάζουν, να κάνουν. Και όταν πέφτει η κάμερα στο διάλειμμα, αγκαλιές και συγγνώμη που σου μίλησα έτσι, αλλά θέλω τις ψητόπες τα ίσα και το ακούσαμε εμείς. Και δεν τους ένοιαζε ότι ήμασταν κοινοθεολόγοι. Είχαμε σαν θεολόγος κοινό το ότι ήμουν σπουδαστής, φοιτητής θεολογίας. Γιατί ήθελα τους, σου μίλησα έτσι, γιατί θέλω τους οπαδούς του, θέλω τους ψήφους των οπαδών του Αρχιεπισκόπου του τότε. Είπα αυτό το πράγμα. Οπότε από τότε ή άλλα πράγματα, θυμάμαι εκπομπές Στεφανίδου φάση, ας πούμε, το τι γινόταν εκεί πέρα, αυτό τώρα που λες, εγώ το έζησα. Το τι ιστορίες. Ιστορίες. Χτιστά, φτιαχτά όλα, ψέματα. Τι θα πούμε, τι θα κάνουμε και ποιος θα κερδίσει. Ας πούμε, ήταν ένα παιχνίδι με την Ελεονόρα, με λέτε, ένα ραντεβού στα τυφλά και εγώ ήμουνα στους. Αχ, ναι, για πες. Και αυτό μετά ξέρανε ποιος θα κερδίσει. Μα ήταν όλα κατευθείαν. Τι θα πεις, τι θα κάνεις, τι θα αφιερώσεις. Όλα ήταν τι θα κάνεις, πώς θα την πιάσεις, τι θα κάνεις όταν πας στη μελέτη. Και τέλος πάντων, το καλό ήταν. Ή κάποια γυρίσματα, το καλό είναι δηλαδή ότι βλέπεις πώς κινούνται τα πράγματα. Ή άλλη ωραία και χρήσιμη εμπειρία είναι κάποια serial που είχα πάει και για κάποια μικρά ρολάκια. Είχα μια ξαδέρφη που ήταν διευθύντρια παραγωγής ή script εκεί πέρα. Και είχα γνωρίσει όλους τους. Ναι, ναι, ήταν τότε με τον Παπακαλιάτη, τον Μαρκουλάκη που είχε κάτι, κάτι ωραία serial τότε της εποχής του 2000. Μ' αρέσει πάντων. Ο Παπακαλιάτης. Τον έχω, ναι, είχαμε γνωριστεί και ήταν ο Αλεξανδράκης ο μεγάλος. Μ' αρέσει, μου βγάζει παιδί και άντρα μαζί. Ναι, ναι. Είναι... Μου τα βγάζει και τα δύο. Το έγραψα μήνυμα. Ναι. Εμένα μου είχε φανεί λίγο σνόμπ και τέτοια. Θα σου δείξω κάτι μετά. Να ναι, να μου δείξεις ό,τι θέλεις. Ναι, μπορούμε να κάτσουμε λίγο. Μετά, ναι, ναι, ναι. Γιατί... Κάποια πράγματα, ναι, ξέρω, ή ο Τάσος Χαλκιάζη. Κάποιοι είχα την τύχη να την καβώ Γιάννη, τη Μαρία. Δηλαδή, μέσα από αυτές τα σύρια που είχα πάει κι εγώ ή να παίξω ή απλά να παρακολουθήσω, ότι είδα κάποιους ανθρώπους που κάποιοι έχουν ενδιαφέρον, κάποιους τους είδα λίγο καλύτερα, κάποιους τους γνώρισα. Και ήταν ωραίο, δηλαδή και με τη φωτογραφία, με μόδα, με σαν φωτογράφος έχω βγάλει επιδείξεις μόδας, διάφορες. Τώρα θεατρικά. Δεν μου πες όμως τι κάνεις τώρα. Σωστά, είδες, τα αφήνουμε και ναι, ναι. Τώρα έχω ξαναγυρίσει στο Υπουργείο Παιδείας, στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και είμαι στέλεχος μιας της κεντρικής ομάδας έργου που ασχολείται με τη διαβίου μάθηση σε όλη την Ελλάδα. Η πιο παλιά μου θέση εκεί ήταν, είναι η τέταρτη μου συνεργασία σε αντίστοιχα προγράμματα με το είναι διβίμ το λένε. Είναι ένα παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, μάλιστα, κάναμε και μια εκδήλωση της προάλλης, μια κοπή πίτας που ήρθε και Ραμαίος, έγινε. Ναι, ήρθε εκεί. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά είναι και λίγο προεκλογικά, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει στήριξη, είναι Υπουργείο Παιδείας. Είναι... Εμάς εδώ, σαν ακροατές, πού θα μας κάνεις, θα κάνεις κάποια έκθεση, οργανώνεις κάτι, ετοιμάζεις κάτι. Ναι. Θα σας πω, είχα συνεργαστεί με την, δεν ξέρω να λέμε ονόματα, πες, ναι, 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 με ναι. Την Δελιγιάννη, τέλος πάντων, έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου και είχε κάνει ο πατέρας μου ατομική έκθεση στο Γαλαξία, είχε έρθει και ο δήμαρχος τότε και αυτά. Εγώ θέλω να τα πηγαίνω καλά με όλους και μάλιστα ήταν τότε να κάνουμε, με είχε συμπαθήσει, την είχα γνωρίσει και με είχε... Είναι γλυκιά η Κλέρι, είναι γλυκιά. Με την Κλέρι, ναι, και ήταν ενθουσιώδης και πει διθυραμβικά πράγματα για τον πατέρα μου, δηλαδή την άκουγα και λέω, έτσι είχα χαρεί πολύ με αυτά που έλεγε και ότι είναι αυτό που λες και εσύ ο νέος Μυρνιώτης μας που είναι γνωστός και τάδε και έχει πετύχει αυτά και αυτά και αυτά στη φωτογραφία. Και ήταν να κάνω την πρώτη μου ατομική έκθεση. Πω, εγώ την έχω σαν παράδειγμα την Κλέρι, στο όπως τα λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ, γι' αυτό σου λέω να πω, να μην πω. Τέλος πάντων, έχω μια καλή εικόνα με την έννοια ότι με αυτές τις δύο φορές που έχουμε μιλήσει και μου ετοίμαζε και μάλιστα στο Σύλλογο Ιμβρίων το Μάρτιο του 20 διαφήμισε την έκθεσή μου ότι θα γίνει σε τρεις μήνες η πρώτη ατομική έκθεση του Γιώργου, του Καζάζη Τζούνιορ τέλος πάντων και αυτά. Με την έννοια και ήμουν έτοιμος για την πρώτη μου ατομική στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλαξία τον ιστορικό αυτό χώρο. Έπεσε ο κορονοϊός. Τώρα θα την κάνουμε. Τα διέλυσε. Είναι ευκαιρία νομίζω τώρα. Τώρα θα το κάνουμε. Ίσως και το Μάιο αυτό. Τώρα θα την πιάσεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι και. Στο κάστρο καλό. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
να με βάλει στο πρόγραμμα, γιατί ακυρωθήκαν όλα. Ήταν στις εκδηλώσεις αυτές που κάνει ο Γαλαξίας. Τώρα που το συζητάμε κιόλας, στη Βράση Κολοκοσίδερο, να την πας και να πεις, θυμάσαι κυρία Κλέρη, έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, και εγώ πες τι, θα σου κάνω και ωραίες αφίσες τώρα. Ναι, θέλω να το κάνω, για να είναι η πρώτη μου ατομική. Έχω συμμετάσχει δηλαδή με πολλά έργα και στο εξωτερικό σε άπειρες εκθέσεις, αυτά τα πούμε κάποια στιγμή. Αλλά ήθελα να είναι η πρώτη μου ατομική στη Νέα Σμύρνη, στον ιστορικό χώρο του Γαλαξία, στον οποίο έχει κάνει και ο πατέρας μου. Για πες και σε εκθέσεις στο εξωτερικό και έχεις βραβευτεί. Και ναι, αυτά... Όταν σε πήρα εγώ πριν ένα μήνα, κάπου πάλι μου πήγαινες. Μου λες, φεύγω, πού πήγαινες. Τότε είχα πάει στην Κύπρο για μια έκθεση και μάλιστα ήρθε και η διπλωματική ακόλουθος εκεί. Από την πρεσβεία, η γραμματέας, και είπε διθυραμβικά λόγια και για μένα και για τους υπόλοιπους φωτογράφους και για το πόσο εκπροσωπούμε τη χώρα στην Κύπρο, ας πούμε, και, γενικά, και γενικότερα στο εξωτερικό, γιατί είδε το βιογραφικό μου ότι έχω βραβεία, έχω χρυσό μετάλλιο στο Ιράν, ας πούμε, φωτογραφίας, έχω ασημένιο μετάλλιο με μια φωτογραφία με θέμα γυμνό στη Σλοβενία, που είχα πάει και ο ίδιος σε μια πόλη της Σλοβενίας και την είχα παραλάβει. Έχω και σε άλλες χώρες, Ιταλία και πιο μακρινές. Δηλαδή, όχι ότι έχω πάει σε όλες. Αχ, μπράβο. Ναι, έχω πολύ καλά. Είμαι και μέλος, αυτό θα. Εντάξει, αξίζει να το πω νομίζω. Είμαι και ο αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης Φωτογραφικής Εταιρείας, η οποία έχει έναν τεράστιο αριθμό. Έχει φωτογράφους, την ελίτ των φωτογράφων, ας πούμε, από τις 5 ηπείρους τέλος πάντων. Και είμαι ο αντιπρόσωπος της PSA Photographic Society of America στην Ελλάδα. Οπότε με καλούνε, πάω, μιλάω για την PSA, γιατί και αυτή έχει καλλιτεχνικούς τίτλους, έχει μέλη Έλληνες, όχι πάρα πολλούς, αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία με εμένα στο τιμόνι, ας πούμε, του ελληνικού κομματιού. Όπως λέμε ότι είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα και έχουν το ελληνικό κομμάτι, ένα τέτοιο πράγμα είναι και στη Photographic Society of America. Όλα αυτά μου άνοιξε δρόμους, για όλα αυτά η ελληνική φωτογραφική εταιρεία μου άνοιξε μονοπάτια και μπήκα λίγο στο να ασχολούμαι με εκθέσεις, με διαγωνισμούς, με... είχα συμμετάσχει στο Platform Project, που είναι μια έκθεση όχι μόνο φωτογραφίας, αλλά γενικότερη εικαστικής τέχνης, ας πούμε, και είχε γίνει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τον Οκτώβριο. Περάσανε χιλιάδες κόσμος. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο σε έκθεση. Χαμός. Δηλαδή, γιατί ήταν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και είχε και πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, και έρχονταν για να υποστηρίξουν το κομμάτι τους και την έκθεσή τους. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μία έκθεση στη Ρόδο ομαδική το Σεπτέμβρη. Ήμουνα στην Κόλα, δεν πρόλαβα να περάσω. Και πάμε και για άλλα. Δηλαδή, γίνονται πάρα πολλές στο εξωτερικό καταρχήν που έχω συμμετάσχει. Θα συμμετάσχω. Θα μας τα πεις αυτά, θα μας τα λες. Εγώ τώρα θέλω να ανανεώσω ένα ραντεβού. Ωραία. Δεν ξέρω πότε θα το κάνεις, κοντά στο Πάσχα, πριν το Πάσχα. Ωραία, έτσι για, για το εγκληματολογικό κομμάτι. Ακριβώς. Το Μάρτιο, τον Απρίλιο, εσύ θα το δεις. Ωραία, τώρα, ωραία. Πότε θα το φτιάξεις, εσύ θα με πάρεις και θα μου πεις, πες μου. Και θα προσπαθήσω εγώ από την πλευρά μου να μην ξεφεύγω, επειδή πάντα με εμπνέεις και μπορώ να σου πω, να σου ανοιχτώ, να σου πω και το. Φταίω και εγώ παρασέρνω τους καλεσμένους. Αυτό, ναι. Δηλαδή, πάω να πω κάτι, το ξεχνάω, λέω κάτι άλλο, χάνομαι λίγο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας ειρμός κάπου να επεκταθούμε λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει, τι να προλάβουμε. Όχι, μια πρώτη γνωριμία για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό που είπες ότι έκανες διδακτορικό εγκληματολόγιο. Αυτό. Με την εξομολόγηση, ναι, των εγκλημάτων προληπτικών της Ρόδου. Αυτό θέλω να συζητήσουμε για να το στείλω κιόλας και να καταλάβω. Υπάρχει και μια συνέχεια μετά με τον πατέρα. Ναι. Γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι έχεις και εσύ. Εγώ θα το πω προφορικά, αλλά αλλιώς να σε έχω εδώ και να του πω για δες. Έτσι. Κατάλαβες και να. Ακριβώς, ναι. Πάρε να μιλήσω για πάνω στο κομμάτι αυτό. Ναι, σε αυτό, τώρα... μόνο αυτό. Αυτά μου πεις και πώς θα την ανακοινώσουμε την εκπομπή και τον τίτλο που θα βάλουμε. Ωραία, ωραία. Μόνο πολύ αυτό. Ωραία. Εγώ μόνο θα ακούω, δεν θα μιλάω. Τέλεια. Όχι, δεν με πειράζει. Εκτός και αν θες να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για να σε τσιγκλάω. Θέλω να μου κάνεις ερωτήσεις, γιατί κάτι μπορεί να μου διαφύγει και εσύ με την ερώτησή σου να μου δώσεις πάσα ή από αυτά που θα λέω ότι έχουν πει στις εξομολογήσεις. Όπως μου είπες τώρα για τις εκτρώσεις και πιάσα μια ωραία συζήτηση περί αυτού και μου είπες και κάποια πράγματα που και εγώ δεν τα ήξερα. Οπότε. Εντάξει, είναι πολλά. Δηλαδή, ένας εξομολόγος ακούει πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ δεν το είχα καταλάβει μέχρι που άρχισα αυτή την έρευνα. Γιατί και εγώ, όταν την άρχισα, να πω την αμαρτία μου, δεν είχα εξομολογηθεί ποτέ. Μετά άρχισα από το 12-13 να εξομολογηθεί. Ναι. Δεν είναι όμως σαν να πετάς. Είναι. Είναι σαν να πετάς. Είναι άλλο πράγμα. Μια βγαίνει ανάλαφρος, ανακουβισμένος. Εγώ όταν τα. Άσε που να σου πω και κάτι. Πολλά πράγματα όταν τα πει στο Πετραχίλη, γιατί δεν τα λες στον άνθρωπο που είναι. Φάει στο Πετραχίλη. Μπράβο. Σκύβει, τα ξέρεις. Δεν είναι ο άνθρωπος που φοράει το Πετραχίλη.
Μπορώ να πω και για το ενταλτήριο γράμμα και για το κομμάτι, για πώς γίνεται κάποιος πνευματικός. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια που έχουν. Όλα αυτά, αφούμε. Ναι, θα μας τα πεις. Λέω, δίνω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δίνω τυράκι, έτσι. Μ' άρεσε, γιατί έχω και πολύ κόσμο που θα τα ακούσει, που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Θα πούμε πράγματα που τα συναντάμε. Α, χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα, Ολυμπία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Και εσύ. Και χάρηκα. Α, περίμενα να σου πω κάπα να μου ξεφύγεις έτσι. Όχι, δεν φεύγω. Θέλω και τη μαγείρισα. Θα τη φέρουμε. Κάνουμε μια εκπομπή μαγειρική. Θέλω και τη μαγείρισα. Θα βάλω το σκούφο. Άκου τώρα, μπορούμε τη μαγείρισα να τη πει, άμα θέλει να το σκεφτεί η κοπέλα, γιατί μπορεί να μου πει κάτσε, κοπέλα, εσύ θες να με ρωτά. Όχι. Μπορούμε να έρθει εδώ, ας πούμε, και να μας πει ζαχαροπλαστική ή φαγητά για το Πάσχα, τα τσουρέκια μας, τα κουλούρια μας. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, αφού είναι ναι, επιστήμη, όπως εγώ θα πω εγκληματολογία, αυτά πει. Μπράβο, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Συζήτησε τη το να σκεφτεί εκείνη σίγουρα θα έχει ιδέες γιατί γυναίκες κατεβάζουμε. Ωραία, και θα σου πει. Αν θέλεις και το άλλο που μου είχες πει, ακόμα και νομίζω εσύ μου είπες να έκανα μία ανοίξη κάποια στιγμή και στον πατέρα μου. Μου το έχεις πει αυτό. Ναι, εννοείται. Κάποια στιγμή είναι ίσως από μετά. Ναι. Εννοείται και αυτό. Οπότε θα φέρω και τους δικούς μου ανθρώπους. Ναι, έτσι. Και από ξέρεις, μπορεί του χρόνου, άμα θέλεις, να ξεκινήσει και καμιά εκπομπή εδώ γιατί πέρα. Γιατί όχι, είναι τρομερό ο χώρος. Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Λέω και του Πέτρου να το κάνει. Πάνω μπορεί να το κάνουμε να γίνει απάνω. Να έχουμε αυτό που μου είπες στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Καλά, άμα γίνεται πάνω, θα κάνω μετά εκπομπές και εγώ σαν τη Γογουλίνα. Το Γογουλίνα. Τέτοιες εκπομπές θα σας κάνω. Την ξέρω και αυτή την είχα γνωρίσει σε ένα μαγαζί και αυτά. Πολύ γέλιο. Ναι. Πολύ ναι. Γέλιο. Μετά θα δεις. Εκεί είδε τις χορευτικές μου ικανότητες. Εκεί κάναμε κάτι χορευτικά γιατί τέτοια είχε πολύ πλάκα. Και δούλευε σε ένα μαγαζί. Εγώ είδα, είχα φέρει τη Φέρι εδώ, καλή Φέρι. Την καλή, είναι ναι, φίλη μου η καλή. Είναι καλό παιδί. Και βλέπω ότι αλληλεπιδρά στις δημοσιεύσεις σου. Μπράβο. Κάλλη από τις Μπαρμπάρες, εκεί που γνώρισα τη γυναίκα μου, εκεί έχω γνωρίσει και την Κάλλη και ναι. Είναι μια καλή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την είδα ότι είχε πάει στη Γογουλίνα τώρα και με τα Κάλλη και έτσι ναι, τα βλέπω. Και είδα πήγε και απόκριση, πήγε και πριν. Ναι, ενημερώσεις, ναι, ναι, ναι. Και λέω να την πάρω τηλέφωνο, όπως περπάταγα και ερχόμουν τώρα. Λέω να την πάρω και να τη πω τη Κάλλη να πάω κι εγώ στη Γογουλίνα, αλλά κάνω τι. Έλα, να δύο. Χορεύω σε τρελή. Χορέψε εκεί. Χορέψετε, χορέψετε. Τώρα με την έννοια έχουμε και απόκριση. Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Επανειδήν. Σίγουρα θα υπάρξει. Στο Επανειδήν μιλάμε. Ήταν μια ωραία πρώτη επαφή. Και μπράβο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε το κύριο Σαραντάκη που βγάζει ένα μουσικό περιοδικό και θα μας τα πει, γράφει και πολλούς στίχους. Είναι ένας άνθρωπος απλός. Πολύ δηλαδή, άμα τον δεις, σου γεμίζει το μάτι. Νομίζεις ότι είναι στα παγκάκια. Μπράβο, στην απλότητα είναι το μεγαλείο πολλές φορές. Ξέρεις τι στίχους έχει γράψει. Απίστευτο. Έχω πάθει πλάκα. Θα την ακούσω την ακόμη. Με χαρά τώρα που το λες. Έχει γράψει ωραία τραγούδια. Mm. Έχει γράψει ωραία τραγούδια. Τα έχει δώσει άλλους ανθρώπους. Α, μάλιστα. Και δεν ξέρουν, ίσως πολλοί δεν ακούγεται. Τίποτα. Ναι, δεν φαίνεται καν. Ναι, δεν σου αυτό. Φαίνεται καν. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος του δρόμου, ρε παιδί μου, τόσο απλός, τόσο... Και ο άνθρωπος έχει γράψει παπάδες, ναι. Οι στίχοι του. Έχω πάθει πλάκα με τους στίχους του. Και τους δίνει σε νέα παιδιά, σε νέα συγκροτήματα, βοηθάει δηλαδή. Τέλειο, τέλειο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ στο Επανειδήν. Να μην ξεχάσουμε την Κυριακή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ. Οι απανταχού μανιάτες κάνουν το χορό τους, θα τρογουδάει ο Μενιδιάτης, είναι 12.30 ώρα το μεσημέρι, με μία θα βραβευτεί ο γιος της κυρίας Αγγελικής Νικολούλη που έχει γράψει ένα βιβλίο. Μάλιστα. Λογικά μπορεί να είναι και η Νικολούλη εκεί. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες, 25 ευρώ με φαγητό, άφθονο, κρασί κτλ. Κτλ. Θα σου έλεγα να πάρεις τη γυναίκα και να πάμε παρέα. Ωραία, το συζητάμε. Αν είναι πες, εμένα πει μίλησα με τη Δήμητρα και της έλεγα για τις πρόσκλησεις και της λέω μέχρι στιγμής έχω δύο. Αν έρθει κανένα ζευγάρι μαζί μου, όχι είναι ωραία, κατάλαβα, γιατί κάνουμε και γνωριμίες εκεί πέρα, κατάλαβες. Κρήτη και Μάνη είναι πακέτο, πάνε μαζί, εγώ σαν κριτικιά πρέπει να βρεθώ και με τους Μανιάτες. Καλά έτσι. Λοιπόν. Κάποια άλλη ανακοίνωση να πω ότι ο χορός των Κριτών την προηγούμενη Κυριακή στον Ομαλό ήταν εξαιρετικός, πήγε εξαιρετικά, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν όλοι εκεί, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι περάσαν από εκεί, όλοι περάσαν από το Μαλό να πιούν μια τσικουδιά και να πούν χρόνια πολλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους δημότες της Νέας Σμύρνης που στήριξαν την Ένωση Κρητών. Ευχαριστώ και εγώ τον Γιώργο. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Καζάζεις. Καζάζεις. Με το καζέπι πώς έχω πει. Καζάζεις. Έτσι, έτσι, λοιπόν, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Κάτσε να βάλουμε τα λογότυπα.